καλύτερο αυτή την ώρα. Τι σας έχει βάλει ο Παπαδόπουλος να ακούτε, τι σας έχει βάλει. Σάπια η ντομάτα έτσι. Μιλάμε. Είχε σάπια πονάει πιο πολύ από σαν, να έχουν πάρει ένα κουάλα και το έχουν βάλει και το κάνουν με το αλυσοπρίονο είναι αυτό το τραγούδι. Γιατί ρε φίλε, μια χαρά πολύ ωραία μουσική ηλεκτρονική. Σ' αρέσει Νίκο, ε. Ναι, η ηλεκτρονική μουσική μου αρέσει. Electro, αυτό τι είναι Βασίλη, electro dubs. Α, καλά τώρα τι είναι, εντάξει, αυτά τα είδε, δεν ξέρω. Dubstep είναι αυτό. Dubstep είναι αυτό, μάλιστα. Μάθαμε λοιπόν τι είναι και το dubstep. Δεν είναι λίγο πιο αργό, ρε. Δεν είναι λίγο... Ναι, ναι. Ναι. Πριονίδια λοιπόν στο Λίμπερο 107,4. Δεν ξέρω τον ακροατή. Κάθε το άλλο να ακούς το χαλί στο καλοκαιρινό. Εντάξει. Θα βάλει και. Μπέσει από πίσω και μπαίνει εσύ και σου λέει τι γίνεται. Αλλού είμαι. Η Σκρίλεξ που εγώ τον έμαθα πρόσφατα το τελευταίο 24ωρο. Εντάξει. Και προσπάθησα να εντρυφήσω στο συγκεκριμένο καλλιτέχνη. Γιατί επέμενα να εντρυφήσω στο συγκεκριμένο καλλιτέχνη. Μάλιστα. Η νεολαία. Εντάξει. Και επειδή εγώ να εδώ με την νεολαία. Εντάξει. Αν εξαιρέσει 2-3 κομμάτια, τα υπόλοιπα είναι. Μια πολύ όμορφη ηχορύπανση σε αυτή. Αυτό ψιλολέει βέβαια το συγκεκριμένο. Ο οποίος ο Βασίλης Καβαδίας το ήξερε, έτσι. Τα ήξερε αυτά. Εντάξει, ο Βασίλης Καβαδίας, ρε φίλε, τώρα μουσικά είναι αλλού. Στο Deadpool είναι αυτό. Νομίζω ότι το συγκεκριμένο είναι το πιο γνωστά του, έτσι δεν είναι. Μάλλον γιατί και εγώ με κάπου το έχει πάρει αυτή μου παρότι δεν το. Είναι γιατί έχει 734 εκατομμύρια views είχε το αυτό το τραγούδι του Σκρίλεξ. Σόπαρε. Βέβαια, φίλε, σου λέω καλά. Ναι, ρε Νίκο Παπαδό. Έκανα χθες έρευνα. Νίκα, ρε φίλε, εδώ πέρα την εκπομπή Radio DJ. Μπράβο. Τόκιο την κάναμε, μάλιστα. Μπράβο. Ρε φίλε, ψάχνει. Είμαι ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Ναι, ναι. Πάμε να ακούσουμε το top 10. Τι γίνεται, ρε Νίκο. Βάλε το χάλι μας. Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε. Βάλε το χάλι μας. Ωραία είναι να ξεκινάνε η εβδομάδα σε Τρίτη. Αν ξεκινήσει Τετάρτη, ακόμη πιο ωραία. Ωραία ήταν. Ένα τροκαπάκι όμως μπέσει, δεν γίνεται. Πρέπει να το πάμε έτσι τουλάχιστον μέχρι το διάλειμμα. Δεν γίνεται. Ωραία, βάρα Σκρίλεξ μέχρι το διάλειμμα. Μέχρι το διάλειμμα πρέπει να πάμε με έτσι. Βάρα Σκρίλεξ μέχρι το διάλειμμα. Μόνο λοιπόν, Μπαλαντέρ εδώ μέχρι τις 12. Ναι. Ωραίες εβδομάδες που ξεκινάνε Τρίτη. Ναι. Ωραίες είναι εβδομάδες που ξεκινάνε Τρίτη. Δεν είναι ωραία η Τρίτη που ξεκινάει 6 παρατέρα το πρωί. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτό έχει να κάνει με την. 6 παρατέρα το πρωί. Ήταν πολύ δύσκολη μέρα σήμερα. Και είναι και τελείωτη εν τω μεταξύ. Γιατί 6 παρατέρα το. Γιατί ρε φίλε, ήμασταν εκτός Θεσσαλονίκης, έπρεπε να γυρίσουμε στη Θεσσαλονίκη. Α, σήμερα γύρισες. Ναι. Εγύρνα... Σήμερα, χθες ουσιαστικά έτσι όπως πήγε η κατάσταση. Εγύρνα χθες, ρε Νίκο. Δεν κατάλαβα, δεν αγκρινιάζει. Γιατί ρε φίλε, να γυρίσω χθες και να μπλέξουμε κινήσεις και τέτοια. Ενώ σήμερα το πρωί, χαλαρή, πολύ ωραία το καφέ μας. Με τη δροσιά, ναι. Απλά ναι, η μέρα ήταν τραγική. Τραγική. Και τελείωτη. Μάλιστα. Κατάλαβες. Επίσης είμαι εδώ για δεύτερη εκπομπή κι εγώ σήμερα. Καλώς ήρθατε στο κλαμπ. Ναι. Χάρηκα που. Ναι, αλλά το δικό μου το σπαστό είναι άγριο γιατί είναι. Ναι, όντως. 2 με 10. Δηλαδή... Ναι, αλλά εσύ έχεις το καλό ότι μένεις μέσα στο κέντρο, φίλε. Εντάξει. Και είσαι κοντά σχετικά. Αλλά και σήμερα, πάλι. Αύριο νομίζω δεν θα το κάνω έτσι. Μάλλον θα γυρίσω λίγο στο σπίτι γιατί σήμερα ήταν λίγο απάλευτη κατάσταση. Σήμερα το πήρε σε ρίο. Αλλά σήμερα ήταν πολύ δύσκολη μέρα γενικότερα. Σήμερα το πήρε σε ρίο συνάδελφο. Λοιπόν. Πάρα θα πάμε μέχρι τις 12 στο κλασικό δίωρο εδώ πέρα που είναι κομπίνα Βάγιο των Ερτζιανών που είναι ό,τι να είναι πραγματικά. Με τον Νίκο Μοσχοβίτη και τον Νίκο Παπαδόπουλο στο μικρόφωνο, τον Βασίλη Καβαδία στη ρύθμιση του ήχου, να ακούει μουσικές πλέον που ηχούν πολύ καλά νομίζω στα αυτιά του. Τα συγκεκριμένα τέτοια είσαι. Αφού και αυτά είσαι. Παίξει σήμερα τέτοια μπάλα, δεν πειράζει. Αυτά, ναι. Dubstep γύρω και σουβλάκι, αυτά, τίποτα άλλο. Η ζωή σου αυτή. Να. Και μακαρόνια, συγγνώμη, Βασίλη. Και μακαρόνια, έχει δίκιο ο Βασίλη Καβαδία γιατί τρώει και μακαρόνια. Δεν τρώω από το σωστό μέρος μακαρόνια βέβαια. Υπάρχει ένα άλλο το οποίο είναι πολύ καλύτερο. Άσε με τον Νίκο τώρα και εσύ, ο άνθρωπος θα με. Εντάξει, να κάνω. Πώς ήταν το τρίμερο, συνάδελφε. Μαύρησες, πήγες λίγο χρώμα. Θα μπορούσε καλύτερα. Σίγουρα θα μπορούσε καλύτερα. Ναι, ναι, αλλά ναι. Θα μπορούσε να είναι και χειρότερα, πούμε, να έχω μείνει στη Θεσσαλονίκη και να ζεσταίνομαι. Εντάξει, οπότε ήταν καλά. Από το να ζεσταίνεσαι λοιπόν εδώ, ζεσταίνεσαι στη Χαλκιδική. Δεν ζεσταίνομουν. Ναι. Εντάξει, σε φάσεις. Είσαι ίσως σε μια περιοχή που το βράδυ έχει αυτό το θετικό ότι βγάζει Ρωσία. Τίποτα, δεν έχει εκεί. Έχει, ρε παιδί μου, μπροστά στη θάλασσα είναι, αλλά τώρα εντάξει, οκ. Ήταν λίγο δύσκολες μέρες αυτές. Είναι η αλήθεια. Είχε μεροκάματο. Τι είχε κόσμο το ένα, το άλλο και όλα αυτά. Βοηθάς και εσύ. Ήταν λίγο χαλαρή ημέρα. Βοηθάς και εσύ. Όχι. Δεν μπλέκω. Δεν μπλέκω. Χθες ήταν λίγο χαλαρή ημέρα. Τις προηγούμενες δύο ήταν λίγο πιο απαιτητικές. Χθες ήταν λίγο χαλαρή ημέρα και ήταν καλά. Ήταν καλά. Χθες. Σε άλλες δύο μέρες λίγο είχε. Αλλά εντάξει, όλα καλά. Εδώ είμαστε λοιπόν. Τελείωσε το τρίμερο, Νίκο Παπαδόπουλε. Πάλι ο φίλος μας ο Χαβιέ Κάμπορα βλέπει το live του Μπαλατέρα. Χαβιέρε, φίλε. Χαβιέρε, φίλε. Του μπαμπά στον Τούρκο νησί. Έτσι. Καλά, το λέω. Τι. Αυτό θα το κόψουμε. Έτσι, αφού είναι τι. Αυτό θα το κόψουμε. Βέβαια. Μάλιστα. Χαβιέ Κάμπορα. Και η Ειρήνη, βέβαια, για ποιον είναι η Ελέζη, αυτόν γκρινιάζει. Ναι, γκρινιάζει. Είναι γνωστό ότι γκρινιάζει όλη την ώρα. Συνάδελφό από το άλλο το γραφείο, εδώ πέρα, Ειρήνη. Όχι, δεν υπάρχει γκρινιά. Υπάρχει μια δύσκολη μέρα σήμερα, παιδιά, η οποία είναι ατελείωτη. Η πόλη καλωσόρισε σήμερα έναν ακόμα επενδυτή στι φτερούγε τη.
Αφού μην λες τις λέξεις, γιατί δημιουργείς προβλήματα σε κομμάτια της πόλης. Τον κύριο Καραμάνο. Τους πιάνει ξυνήλα αμέσως, παίρνουν κάτι φάτσες έτσι. Γιατί? Δεν είναι επενδυτής, ήρθε να ασχοληθεί με το management και ακόμα ο ΠΑΟΚ δεν αποφάσισε. Και λεφτά, θα βάλει. Τώρα, λεφτά θα βάλει. Μάλλον ήρθε εδώ πέρα να δείξει τα μούτρα του άνθρωπο. Ξέρω εγώ τι σου πω. Δεν ήρθε να αποφάσισε διαχει... εκεί που καθόταν στο σπίτι του ναι. να έρθει μια μέρα και να πει γεια σα. Δεν ήρθε παιδιά, να διαχειριστεί. Να κάνω το καραγκιόζι εδώ πέρα πάνω. Ναι. Δεν ήρθε. Βάλε από αυτού ένα που έχει ένα καλό, το Ελτσάπο βάλε. Και έτσι κιόλα. Έτσι. Βάλε το Ελτσάπο. Φέρε και μια τζατζίκη. Και μια τζατζίκη φέρε ακόμα. Και άμα δεν σ' αρέσει, θυμάσαι. Μα κι άλλο, κάνε μου σιγάλο. Για πε. Τι θε τώρα, τι θε να εκτελέσει. Δεν, ήθε, δεν ήθελε να διαχειριστεί. Είναι κουραστική ημέρα μου. Σήμερα θα εκτεθώ το βράδυ. Όχι, δεν θέλω να εκτελέσει. Εγώ λέω ότι δεν ήθελε να διαχειριστεί λεφτά έτοιμα. Ήρθε να βάλει κιόλα. Από ποιον. Αυτό ακριβώ. Από τα έσοδα των ομάδων τη τύχη. Α, οκ. Τη Μπέτσο Μπάσκετ Λίγκ. Πάει Μπέτσο. Μπέτσο μπαίνει στη Σούπερ Λίγκα. Πάει κι αυτή. Ναι, ναι, θα γίνει Μπέτσο Σούπερ Λίγκα που μπάσκετ. Αφού είσαι η Σούπερ Λίγκα είχε το Μακεδονία Παλά. Τέλειωσε. Πάει το The Place to Be. Αυτό ήταν. Δεν θα ανανεωθεί. Σούπερ Λίγκ σου ρωτεί ήταν η Σούπερ Λίγκα, φίλε. Η σουρωτή, για πάει. Δύο χρόνια ήταν διετή συμφωνία. Α, πάει και αυτό. Δεν ανανεώνεται. Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Μάλιστα. Ωραία. Άρα λοιπόν ήρθα να... εγώ αφού λέω ότι ήρθα να βάλει λεφτά, ήρθα ένα άνθρωπο επενδυτή στην πόλη. Καταρχάς δεν μπορεί να κάνει και τίποτα άλλο στο ξεκίνημα εφόσον αναλάβει, διότι. Πρέπει μόνο δεν να βάζει. Μπορεί να τρέξει το μαγαζί στην πρέπει αρχή. Μόνο να βάζει. Είναι 100%. Δηλαδή νομοτελειακά πρέπει μόνο να βάζει λεφτά. Λοιπόν. Καλά θα περάσουμε σίγουρα. Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θα εδώ μέχρι αύριο. Ναι. Από όσο ξέρω. Θα είναι εδώ μέχρι αύριο. Ναι. Μάλιστα. Οπότε αύριο προφανώς θα τρέξει περισσότερο. Η βάση του είναι στην πρωτεύουσα. 100%. Ωραία. Και δεν ξέρω αν ο ίδιος είναι εδώ μόνιμα. Είναι σοβαρός και μόνο γι' αυτό. Λες εσύ. Γιώργο, αδελφέ μου, έμπλεξα με δουλειά, ξέχασα να σε πάρω, θα σε καλέσω. Τάχα. Είσαι αδελφός. Όχι, είχα δουλειά. Χαβιέ. Χαβιέ, βλέπει ακόμα. Ναι, όλα. Αύριο έρχεται ο Μπράουν Ιντέγε στην πόλη μα. Φίλε, μας, έτσι. Ρε, φίλε. Έρχεται αυτό το μαύρο φίλε, άλογο. Ρε, φίλε. 2:30 στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Θα είναι εδώ. Θα είμαστε κι εμεί εκεί στο αεροδρόμιο Μακεδονία για να υποδεχθούμε αυτό το άτι. Εγώ που το μεσημέρι τώρα κάνω μια μισή. Να σε βγάλω από εκεί. Να κάνει και δύο δηλώσει. Πάμε στον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Ναι, Νίκο, καλησπέρα. Α, είδα και αυτά τα πόδια πάνω. Χαμό. Νίκο. Τι 2:30 ρε, φίλε. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Δεν ξέρω αν με ακούτε, γίνεται χαμό. Θα έχει κόσμο αύριο. Θα έχει κόσμο. Θα έχουμε υποδοχή. Θα έχει υποδοχή, Brown Day και τα λοιπά. Λοιπόν, από τώρα θα λες και με ωραίες φωτογραφίες, 3.000 κόσμο. Το λέω εγώ. Με ωραίες φωτογραφίες, έτσι μην εκτεθείς. Zoom. Με ωραίες φωτογραφίες. Zoom. Ναι. Κάνε zoom. Ναι. Κάνε ζουμάρισμα. 3.000 και πλέον φίλοι του Άρη υποδέχτηκαν τον Brown Day. Πλημμύρα κόσμου στο αεροδρόμιο Μακεδονία για τον Ιγυριανό Άσο. Ναι. Καλά, μιλάμε. Θα πουλήσει σαν φρέσκια τη ρόπιτα που λέει και ο συνάδελφος ο Μιχάλης. Βέβαια. Λοιπόν. Αύριο είναι η άφηξη δηλαδή. Απαντάει ο Κάμπορα, μόνο Άρης να. Εδώ. Ρε φίλε. Έλα ρε Κάμπορα. Έλα ρε φίλε τώρα. Έτσι. Χαλκιάς. Χαλκιάς. You know. Χαλκιάς, you know. I know, θα σου πει. 2:30 έρχεται αύριο και κλείνω. Κάντε μια βιντεοκλήση να βγάλουμε ρε φίλε live. Και δύο η ώρα. Έχει γίνει πέρυσι αυτό, στην κλώνει. Κάντε και τώρα ρε φίλε. Έχει γίνει και πέρυσι. Κάντε και τώρα να μα πει ένα γεια. Δεν συνδεθούμε τα αγγλικά τώρα. Δεν ξέρει. Και εμεί ό,τι χαζό ισπανικά ξέρουμε. Μου ιμπιέν και τάλ, μου ιμπιέν για τέτοια, ναι. Τι άλλο δεν βγάζει το κόκκινα λέει συνθήματα κατά του ΠΑΟΚ. Εντάξει, κοιτά αυτά. 2:00 αύριο είναι η κλήρωση του Europa League, έτσι. Δύο. Δεν μα τα λε καλά, Παπαδόπουλε καθόλου. Λοιπόν, κάνε την κλήρωση μία. Αποχωρώ, φεύγω! Να μπει στο στούντιο μία η ώρα να μα κάνει ανάλυση εδώ πέρα των ομάδων των αντιπάλων κουλουπού κουλουπού. 70 αντίπαλοι είναι, ρε. Να τελειώσουμε, ρε φίλε αύριο. Ρε πα καλά, 70 ομάδε είναι. Μα έχει καταξενερώσει. Αν και βέβαια το 2:00 που τελειώνει σημαίνει ότι θα κλείσουμε λίγο πιο νωρί. Εντάξει, κάτι κερδίζουμε πάλι. Θα κλείσει, θα πει μία παρατέταρτη, δύο παρατέταρτη, θα κλείσουμε νωρίτερα. Είναι πραγματικό να θα είμαι εδώ το μεσημέρι, γιατί υπάρχουν και άλλα πράγματα. Καημένη αγάπη. Καημένη αγάπη. Όμω, μάλλον δεν θα υπάρχουν άλλα πράγματα. Μάλλον δεν θα γίνει αυτό που ήταν εκείνη. Τέλο πάντων. Γεια σου, Τέο Αριανό, από τη Γερμανία. Μα βλέπετε και μα ακούτε παντού. Έλα, Γερμανία. Γερμανία. Κεντρινόμαυρη Γερμανία. Όπου είναι στη Γερμανία, φιλαράκι. Περιοχή τώρα δεν θυμάμαι. Στείλε περιοχή, Τέο. Νομίζω είναι από την Βάδη Βιντεμβέργη. Βάδη Βιντεμβέργη. Βάδη είναι κάτι άλλο. Πού είναι η Μπάμπερκ, στο Μπάμπερκ. Στη Βαμβέργη. Στη Βαμβέργη, μάλιστα. Στη Βαμβέργη. Πάρα πολύ ωραία πόλη. Έχεις πάει. Πολύ... Όχι, δεν έχω πάει, αλλά έχω δει καταπληκτική πόλη. Γιατί κάποτε έχεις πάει στη Γερμανία πόλη. Και για ρεπορτάζάκι, μην τα ξεχνάμε αυτά. Καλησπέρα σας. Με ποια ομάδα παίζαμε τότε. Μάνος. Frankfurt Skyliners. Βέβαια. Frankfurt Skyliners. Frankfurt Skyliners άρεσε εδώ στο Λίμπερ, ήταν σε περιγραφή live του Νίκου Μοσχοβέτη. Και μετά πέσιμο από αγνώστου στη Φραγκφούρτη. Που. Είχε αγνώστους. Ναι. Έκανε τον Άρη, δεν μπορεί να περιγραφεί. Όχι, όχι. Πέσιμο σε φίλου του Άρη. Α, σε φίλου του Άρη. Ναι. Ο Μάνος όμως επενέβη κατευθείαν εκεί πέρα, καθάρισε. Δυνατός. Δυνατός Μάνος. Αδερφός μου.
Αδελφός μου. Εκεί πέρα στο. Τι κάνει, ρε φίλε, τι να κάνει ο Μάνος άραγε. Πού είναι. Στο κυβερνείο. Στο κυβερνείο εκεί πέρα, να πούμε Ξάνθη και τα λοιπά. Κυριλέ. Λοιπόν. Τι παίζει τώρα, φίλε. Εκεί είμαστε σταθερά, νομίζω. Ή όχι. Τώρα τι πιο light τώρα. Είναι αυτό. Πιο light είναι αυτό. Τώρα θα έχει βάλει κανένα. Θα έχει βγει κανένα μόνο του, κανένα μίξε και δεν ξέρω εγώ τι. Ναι, ναι. Αυτά είναι λίγο. Τώρα δεν ξέρω πώς θα ακουστεί, ρε παιδί μου. Είναι λίγο, ρε παιδί μου. Πριόνια. Όχι, τα ακούνε κάτι λίγο ανατολικό, ευρωπαίοι, ρε παιδί μου, μέσα στα αυτοκίνητα. Αχ, κατάλαβες, κάτι κλαμπ και τέτοια, κατάλαβες. Είναι λίγο. Πω, μιλάμε για τρέλα. Είναι τώρα. Δηλαδή, το χάπι που παίρνεις για αυτά είναι κοκτέιλ, δεν είναι τώρα ένα απλό χαπάκι. Δηλαδή έχει διάφορους ουσίες. Πρέπει μέσα. Να έχεις πιει πέντε ποτά μέσα και να έχει. Κάποια ποτά, άστο. Εδώ έχει το χάπι, έχει μέσα 57 διαφορετικά. Και να έχει πέσει στάχτη στο ποτό σου για να τα ακούσεις αυτά, ναι. Δηλαδή. Και να μπει στο mood αυτό το τραγουδί. Ναι, ναι, okay. Λοιπόν. Η στοίχημα.gr είναι χορηγός αυτής της εκπομπής πολιτιστικό μνημείο. Στη στοίχημα καθημερινά βρίσκεται μια πολύ μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών, ακόμα και σε μέρες όπως η σημερινή που είναι πολύ χαλαρή αθλητικά. Έχει Copa America, παιδιά. Στοίχημα. Να μπείτε να παίξετε Copa America. Δεν έχω καταγεί ούτε εγώ. Αλλά λένε ότι δεν είναι καλό μέχρι στιγμής. Δεν λέει πολλά σε διοργάνωση και σαν θέαμα. Καλά, σαν διοργάνωση τι να πει. Το θέμα είναι να δεις κανένα μάτς, να ξυπνήσεις, να δεις κανένα μάτς το οποίο θα πέφτει πολύ ξύλο. Αυτό είναι το θέμα. Να κουπανιούνται και τέτοια. Γύρνα την κάμερα να βλέπουμε το μοσχοβίτη λίγο το 12 μέρες. Δεν πας, ρε φίλε. Δεν πα. Συνάδελφο δεν ήταν. Τι. Άδεια είχε. Ε. Το μπέλα μου. Λοιπόν. Μάλιστα. Οπότε στοίχημα είναι μαζί μα. Είναι μαζί μα στοίχημα. Τώρα θα πάμε όπως στο break. Κάθε φορά θα πάμε στο break ακούγοντα αυτό το χαλαρό track από πίσω το οποίο παίζει. Θα συνεχίσουμε, όχι. Είναι λίγο βαρύ, ρε φίλε, για να το πάμε δύο ώρες έτσι. Ναι. Είναι λίγο σκληρό. Ναι. Βέβαια δεν μπορεί να πα και καπάκι με. Με μπέση. Θε να το πάμε μια μισά ώρα ακόμα. Πριονίδη. Τώρα αυτό είναι πολύ πράγμα, ρε φίλε. Πριονίδη, μισή ώρα ακόμα, τι λες. Για κάτσε, για σπάς το λίγο μπίλι. Δώσε Πριονίδη, Βασίλη Καβαδία, δώσε Πριονίδη εκεί πέρα να πούμε. Πριονιδάρες. Δεν ξέρει ότι αυτό δεν είναι πριόνι, το πριόνι. Δεν ξέρει γιατί λέγεται. Δεν το έχει ζήσει. Για τον ήχο. Δεν έχει κάνει για τον ήχο. Για τον ήχο. Το πριόνι, φίλε, είναι όταν χορεύεις στη μουσική. Και αυτό, ναι. Και κόβεις, κατάλαβες. Σαν το πριόνι. Ναι, αλλά πολλές φορές και πάει έτσι. Και ο ήχος μου λένε ότι ισχύει. Και για τον ήχο. Όχι, ρε. Εδώ γίνεται το θέμα. Εδώ. Βλέπω το live feed. Ναι, γεια σας. Αυτό τώρα που παίζει είναι πιο χαλαρό. Αυτό φτάνει καλού... σε σημείο R&B. Ναι, ναι, αυτό. Rhythm and Blue. Ένα βράδυ πρέπει να κάνουμε αφιέρωμα σε τέτοια τραγούδια. Άσε με τον Νίκο τώρα. Εσύ θα τον αλλάξει. Φίλε, μισή ώρα. Εγώ δεν έχω ιδέα. Ούτε εγώ έχω. Αλλά εγώ το παραδέχομαι. Όχι, εγώ το παραδέχομαι. Αλλά πρέπει να κάνουμε. Να βρούμε κάποιον να μας κάνει. Μια playlist. Αλλά θέλει να κάνει αφιέρωμα σε αυτή τη μουσική. Γιατί. Ωραία. Νίκο, πώς πέρασε το τρίμερο, φίλε. Καλά ήταν. Σπίτι, χαλαρά. Είδα ότι ανέβαζε κάτι γραφικά story από την όμορφη Περέα. Περέα, ναι. Περέα, ωραία, Περέα. Ωραία. Ωραία που είναι η Περέα. Είχε λαό. Πραγματικά δηλαδή απορώ, το λέω και σε εσάς που βλέπετε, το λέω και σε εσάς που ακούτε. Και εγώ μένω στην Περέα 21 χρόνια. Γιατί βουτάτε εκεί. Καταρχάς τώρα αυτό που κάνεις είναι δυσφήμιση για την περιοχή σου. Παρότι είναι μια τουριστική περιοχή, όπως έχει πει Πολάκη. Είναι μια τουριστική περιοχή. Εκεί Περέα, γιατί να βουτάτε εκεί, γιατί να βουτάτε. Γιατί ρε φίλε, δεν σταθήκαμε και θέλουμε να βουτήξουμε. Δεν κατάλαβα, πού είναι το κακό. Είναι τα νερά κακά, δηλαδή. Τι λες, δεν έχει γαλάζια σημαία εκεί. Έχει. Άρα είναι τσεκαρισμένα ότι τα νερά είναι μια χαρά. Έχει. Εσύ καμία φορά δεν έχει βουτήξει. Έχω να βουτήξω 6-7 χρόνια σου πέρα. Ωραία. Αυτό θα πρέπει να πει πολλά. Σε κάποιους. Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως θα. Τα πια. Πώς να λένε, μου έχει τη λέξη. Ρε παιδί μου, έχεις υποστεί τις συνέπειες από τη βουτιά σου. Καταλαβαίνεις. Αυτό καταλαβαίνουμε εμείς. Ναι. Τέλος πάντων. Άμα τον πω τώρα τη γνωστή λέξη με τα 3α, εγώ θα Νίκο. Δηλαδή τώρα είχε όντως κόσμο που είχε τριήμερο στην Περέα, ειλικρινά τώρα πες. Δηλαδή έχει κόσμο ο οποίος έχει φύγει από άλλη περιοχή της χώρας ή ξέρω εγώ Θεσσαλονίκη. Πρώτα απ' όλα θα καταθέσω την προσωπική μου εμπειρία. Ναι. Είμαι σε ένα καφέ στον Μπαξέ χθες το μεσημέρι. Mm-hmm. Απολαμβάνω ένα απλό έτσι, φρέντο εσπρέσο ταπεινό, σκέτο, mm-hmm. πάντα σκέτο Παπαδόπουλος, με ένα φίλο. Και εκεί μπροστά που είμαστε είναι η σκάλα του Μπαξέ. Στην οποία έρχεται. Έχω βρεθεί εκεί για ένα τέτοιο, για ρίξιμο σταυρού. Πηδούσε γνωστό μου. Α, νομίζω ότι πήδηξε εσύ. 6 Ιανουαρίου, το θεφάνι. Ναι. Για πες. Πολύ κρύο. Φτάνει ο Κωνσταντής. Το καραβάκι. Α, okay. Ποιος είναι ο Κωνσταντής. Ναι. Και κατεβάζει φουλ κόσμο, έτσι. Και κατεβαίνει πολύ πράγμα, ρε φίλε. Και λέμε πάνω όλοι αυτοί. Και ήρθαν για να κάνουν. Μα την Παναγία! Δεν γίνεται αυτό. Και τους βλέπετε περπατάνε σαν κοπάδια, παιδί μου. Για να πάνε να κάνουν πάνω στον Μπαξέ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο ήρθαν. Μπορεί να ήρθαν να φάνε, ρε φίλε.
ένα ψάρι στην, σε μια ψαροταβερνά. Okay. Okay, μπορεί κάπω επειδή δεν μπορεί να έχει τη μέρα του κιόλα μπορεί να πάρει το καλάκι να πάμε βόλτα. Ναι, οκ. Okay. Ναι. Και ήρθαν εργαστοί και όλο αυτό το κοπάδι. Βάλε μπέση, φτάνει. Λοιπόν, και ήρθε όλο αυτό το κοπάδι. Την έχει ζαλίσει τώρα, θα αρχίσει να βρίζει. Και ναι. Όχι, εντάξει, αδελφέ μου, γιατί δεν κατάλαβα, στο πάπα έχουμε εδώ πέρα. Ναι, για πες. Έχει παράπονο από κανένα εδώ μέσα. Λοιπόν. Δεν μπορώ να το καταλάβω το σκεπτικό αυτό. Αλλά πρόσεξε, τον καταλαβαίνω το Θεσσαλονίκη πολίτη. Δηλαδή ήρθανε με κλάπα κλούπα σαγιονάρα, ας πούμε, και τσάντα θαλάσση. Ναι, ρε φίλε. Κι όμω. Εντυπωσιακά πράγματα γίνονται. Για πες. Ο Θεσσαλονίκης, εγώ το καταλαβαίνω, γιατί κάποιο μπορεί να μην έχει αυτοκίνητο. Σωστά. Okay. Παίρνει τον Κωνσταντί. 5 ναι. ευρώ είναι το τέτοιο. 5! Φαρμακείο. Ναι. Φαρμακείο είναι λίγο. Και έρχεσαι στην εξωτική Περαιά, ρε παιδί μου, ναι. Ναι, 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 ναι. Αυτό το καραβάκι βασικά. Και αυτό πόσα δρομολόγια έκανε, ρε φίλε, τη μέρα. Α, αρκετά, αλλά δεν θυμάμαι τώρα συγκεκριμένα. Έχει τρεις τάσεις. Αυτό γίνει μόνο το καλοκαίρι, μάλλον ναι. Ναι, το χειμώνα τι θα πάει. Ξέρω εγώ, ρε φίλε. Όχι. Είναι λιμάνι. Να πάω εναλλακτικά για να μην μπλέξω με κίνηση. Λιμάνι Λευκό Μπαξέ. Πόση ώρα είναι αυτό. Μια ώρα. Μια ώρα. Αυτό λιμάνι στο Μπαξέ. Λιμάνι. Πάει, φεύγει από λιμάνι. Πάει Λευκό. Μετά το Λευκό πάει το Λευκό. Στην Περαία, νομίζω, και μετά την Περαία πάει στο Μπαξέ. Παίρνει κόσμο, ναι. Γρήγορο είναι να Κωνσταντίσαι. Ναι. Πρέπει να είναι γρήγορο. Εντάξει, είναι χύπλο. Ρενίκο Τζέτσκι θα πάτε. Του super fast ferries έχουμε. Okay, το Κωνσταντί έχουμε, τον Τίμιο. Πολύ ωραία. Να απολαύσει και πολύ το κάνουν. Ναι. Πολλοί το κάνουν για τη βόλτα, γιατί εντάξει. Βλέπει την πόλη μέσα από τη θάλασσα που είναι πολύ ωραία. Διασχίζει το θερμαϊκό. Και μπαίνει και μέσα στο θερμαϊκό, κάτι εντυπωσιακό. Και μετά βουτά κιόλα. Και μετά βγαίνει κιόλα. Και μετά βγαίνει κιόλα. Το θέμα είναι να βγει με περισσότερα μέλη στο σώμα σου, ρε παιδί μου. Κάνα χέρι παραπάνω, κάνα πόδι παραπάνω. Κανα... Τώρα θα θυμίσει την περιοχή σου, Ενίγου. Έχει μεγαλώσει εκεί πέρα, ρε φίλε. Δηλαδή, αυτό που έχει beach bar στην Περαία, τι θα κάνει, ρε φίλε. Αχ, θα μου δώσει 100 ευρώ, να λέω καλά πράγματα. Δηλαδή, πώ θα γίνει influence. Πότε θα γίνει ποτέ χορηγό στην εκπομπή. Και πόσο μάλλον, δηλαδή, που θα ήθελε, θα έχει όλη διάθεση, γιατί εσύ είσαι μια ζωντανή διαφήμιση τη περιοχή. Ωραία, τελικά αποδεικνύει ζωντανή δυσφήμιση τη περιοχή. Έχει ένα δημόσιο πρόσωπο, ρε παιδί μου. Εντάξει. Τον Άγγελο Αναστασιάδη. Τον Άγγελο Αναστασιάδη, αυτό! Και το τσίπρο του. Έτσι. Κάτι άλλο όμως δεν έχει να προσφέρει, αυτό. Από ό,τι καταλαβαίνω. Όχι, πρέπει να μία πολύ πάνω. Ωραία ταβέρνα με το κρέας της που είναι πολύ γνωστή. Καλή, καλή. Και διάβασα τις ταβέρνες που εντάξει έχουν το ενδιαφέρον. Καλές είναι, okay. Ναι, είναι, έχουν. Μάλιστα. Ναι. Εσύ δηλαδή παρότι είχε ζέστη το τρίμερο. Ναι. Δεν ένιωσε την ανάγκη να. Κοίτα. Λες να βάλω μαγιό, ρε φίλε. Εγώ δεν ήμουν ποτέ φαν της θάλασσας. Ορίστε. Τι εννοεί δηλαδή. Δεν τρελαίνομαι να κάνω μπάνιο. Mm-hmm. Δεν με ενθουσιάζει ιδιαίτερα το. Είσαι βουνίσιο δηλαδή. Ναι, 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 είμαι. Μάλιστα. Είμαι. Παρότι είσαι μισό από τη Μεγαλόνισο. Από τη μαρτυρητική Μεγαλόνισο, ναι, 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 ναι. Από την κατεχόμενη Λευκοθία. Μάλιστα. Θα μα πει τι γίνεται τώρα εκεί πέρα κάτω με Τουρκία, γιατί το χάσει λίγο αυτέ τι μέρε. Πέρα από το γαστιπί. Τι. Κάτι γίνεται με του Τούρκου εκεί πέρα κάτω. Κάτι... Ενημερωμένο σε βρίσκω. Ναι, δεν σου αρέσει λοιπόν η θάλασσα, ναι. Προτιμώ το βουνό. Θέλω δροσερά μέρη με όχι πολύ κόσμο. Δηλαδή προτιμά να βράζει το κορμί σου. Ωραία. Ναι. Και να μην βουτήξεις, ρε παιδί μου. Άμα βράζεις το κορμί μου, ναι. Υπάρχει ένας ανεμιστήρας στο σπίτι και ένα κλιματιστικό. Μπορώ να κάτσω εκεί πέρα και ναι. να δροσιστώ. Μάλιστα. Εντάξει. Εγώ γιατί στη λέω το παιδί είναι προβληματικό. Άκουσε με, άκουσε με λίγο. Άκουσε με λίγο. Το παιδί είναι προβληματικό. Είναι προβληματικό. Δεν είπα ότι δεν πάω για μπάνιο, Ρενικό. Πηγαίνω και για μπάνιο. Ναι. Αλλά εγώ θα κάνω. Δεν σου αρέσει η κουλτούρα όλη αυτή, ρε παιδί. Περίμενε. Εγώ θα κάνω 6-7 μπάνια το χρόνο. Συγχαρητήρια. Δεν θα κάνω πόσα παγωτά θα φας. Όλο το χρόνο. Ωραία. Όλο το χρόνο. Και το χειμώνα παγωτά τρώω. Ναι. Λοιπόν, απλά πρόσεξε κάποιες φορές μέσα στο μυαλό μου όπως το σκέφτομαι. Είναι όλη αυτή η διαδικασία. Του. Για να πάω για μπάνιο, πρέπει να αλλάξει, να βάλει το μαγιό, να φτιάξει την τζάντα. Να πάρει παντόφλες. Εγώ δεν πάμε παντόφλες στην παραλία, πηγαίνω με αθλητικό παπούτσι. Μπράβο, Νίκο, πολύ ωραίο. Και το βγάζει την κάλτσα μετά, τέλειο. Πολύ ωραίο, ρε φίλε. Εντάξει. Δεν βάζω παντούφλα. Μπράβο, Νίκο. Δεν βάζω παντούφλα. Πρώτα απ' όλα δεν μπορώ να διηγήσω με παντούφλα. Και εκεί μετά στην παραλία πάνω τι, αναστενάρι γίνεσαι με τη, όταν και η άμμο. Λοιπόν, πηγαίνει έτσι, σαν επίση αυτό τι? Είναι ένα πρόβλημα. Το ότι και η άμμο. Δεν μπορώ. Και ο ήλιο καίει. Είναι ρηχό, δηλαδή. Είσαι ρηχό. Πες ρε φίλε, συνέχισε το σκεπτικό σου. Εντάξει. Όταν πάω και ξαπλώνω στην ξαπλώστρα. Μ' αρέσει τότε και γιατί ξέρω ότι έχω κάνει τα πάντα. Έχει έρθει ο καφές δίπλα, ο οποίος από τη ζέστη θα γίνει. Μην πω τι θα γίνει. Έχεις βγάλει από το δάχτυλο μέσα από αθλητικό παπούτσι και κάλτσα. Ναι, ναι, ναι. Τέλειο ναι, αυτό. Ναι, τέλειο, τρομερό. Και τι είναι τώρα τα πόδια μου, ρε λίγο. Τι είναι τα πόδια σου και τι είναι τώρα. Τι είναι κλιματιζόμενα είναι. Ρε, ακούς τι λέει εδώ πέρα. Ο άνθρωπος τώρα δηλαδή. Δεν υδρώνουν τα πόδια μου. Είναι κακό να μην υδρώνουν τα πόδια μου. Δεν υδρώνουν τα πόδια μου. Πολύ ωραία. Έχω αυτό το καλό. Εντάξει. Εντυπωσιακό. Ξαπλώνω όταν ξαπλώνω εκεί πέρα και τα λοιπά. Μ' αρέσει, ρε παιδί μου, χαλαρώ εκεί. Πηγαίνω, βουτάω, βγαίνω.
Εντάξει, εκεί ναι, αλλά μετά τώρα να ντυθεί, να κάνει, να βάλει τα παπούτσια, να μπει στα μάξι, να μην κάνει. Να διώξει την άμμο. Να διώξει την άμμο, να μην κάνει μπίτι. Και άνταμα είναι πετραδάκι. Άμα είναι η άμμο υψηλή, άντε τα λεπόρυγε. Κατάλαβε. Αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου τώρα δηλαδή. Αν μπει νερό στα αυτιά σου, αν μπει νερό στη μύτη σου, αν μπει νερό στο στόμα σου. Εμένα μου αρέσει η θάλασσα. Πολύ. Το έχουμε καταλάβει αυτό. Τρελαίνομαι. Όχι, κοίτα, πέρα την πλάκα. Μ' αρέσει το κόσμο. Κάποιε φορέ είναι ωραίο. Αλλά σου λέω παραπάνω από 6-7 μπάνια το χρόνο δεν θα κάνω. Οκ, εντάξει. Και μικρό είχα τραυματική εμπειρία με τι πισίνε. Άντε, μπράβο. Πε ότι έχει ξεκινήσει από καιρό το σκηνικό. Τι μα το έχει πάει γύρω-γύρω τόση ώρα. Ξεκίνα από το παιδικό τραύμα. Ωραία, για να καταλάβουμε τι γίνεται. Δεν έχω ξαναβουτήξει. Όχι, έχω ξαναβουτήξει πισίνα από τότε. Τι είχε φάει κεφάλι, τι. Έχω βουτήξει πισίνα. Έχω βουτήξει πισίνα. Και έπεσε μέσα και. Κόδεψα πνιγό. Στην Κύπρο. Στην πισίνα. Ναι, ναι, ναι. Τι λέρε, φίλε. Κόδεψα πνιγό. Τώρα μιλάμε σε ηλικία 7 χρονών. Κάπου για εκεί. Πες, για να πες για αυτό το σκηνικό. Το θυμάσαι. Το θυμάμαι. Αχα. Για μίλα μας γι' αυτό λίγο. Και βούτυξε... Από εκεί ξεκινάνε όλα. Και βούτυξε... Από εκεί προέγγισε μετά και η κάλτσα που τη βγάζει και μένει με το ποδοδάχτυλο. Και βούτυξε... Δεν είναι το πόδι μου και τέτοια. Τόση ώρα γύρω-γύρω. Και βούτυξε ο ξάδελφός μου ο Αδάμος και με μάζεψε. Ο Αδάμος, ναι. Αδάμου. Αδάμος Χατζιαδάμος. Εντάξει, κοντά πέσαμε. Okay. Okay. Αφού τόσο της μάνας μου είναι Χατζιαδάμος. Δεν ήξερε. Τι. Δηλαδή, πώς πήγες να πει την κοιμήση, πόσο μεγάλη ήταν η πισίνα. Βούτυξα χωρίς να ξέρω, είδα εγώ νερό, δυσιάστηκα. Το φασό το παιδί το 7χρονο. Λέω, α, θα πάω να βουτύξω. Σαν το λαλάκα. Και με πήρε κατευθείαν κάτω. Χρακ. Ναι. Για πες. Για πες. Αυτό. Και βούτυξε μετά ο Αδάμος και μπορεί να έβγαινα, οκ. Μπορεί και όχι. Προχωράμε. Ωραία, φίλε. Άρα από εκεί ξεκινάει όλη η. Όχι, δεν ξεκινάει. Εκεί υποσυνείδητα. Όχι, και τα επόμενα χρόνια πήγαινα δηλαδή. Καλά, δεν σου πήγαινε, δεν πήγαινε, φίλε. Απλά όταν σου είχε μείνει λίγο κάπου. Τα επόμενα χρόνια που ήμουνα με τον. Που ήμασταν στην Περαία, μετακομίσαμε μόνιμα, ας πούμε. Ναι. Με τον Κυραλέκο πηγαίναμε και κάναμε μπάνιο, όχι στην Περαία βέβαια, στην Αγιατικά δε στον Παξέ. Βουτούσα. Στα καλά τα νερά. Στα καλά τα νερά. Επανομούδα δεν πηγαίνατε. Επανομή πήγαινα μόνο μου μετά. Αλητία, με τα μωρά. Μετά. Φάτρωνε μωρό και φύγε από τον Μούδα. Αλλά δεν. Ποταμό. 100%. Αλλά δεν πήγαινα στον ποταμό. Μια-δύο φορέ που πήγαινε. Φίλε, στο ναυαγιό. Στο ναυαγιό πήγαινε. Μπράβο, ρε φίλε. Έβλεπε και τα φλαμίγκο. Έμπειρο. Έβλεπε και τα φλαμίγκο. Τι φλαμίγκο. Δεν είναι που περνά από έναν ψιλοϊδροβιότοπο που έχει και φλαμίγκο ενίο. Ψιλό, ρε. Είναι μια απέραντη έκταση. Ναι, ρε φίλε, δεν περνά από ένα σημείο το οποίο είναι σαν δέλτα. Δεν θυμάμαι αν έχει φλαμίγκο. Αλλά είναι όλο ένα μεγάλο λασπόδες πράγμα, έτσι ρε παιδί μου, μια ιδέα που ειδικά άμα βρέξει μετά την προηγούμενη και πας τον έχεις πιει. Ναι, ναι. Αλλά άμα φτάσει εκεί πέρα είναι καλά. Μάλιστα. Απλά εκεί πέρα δεν έχει beach bar και τέτοια, εκεί πέρα πρέπει να πάρεις κάτι. Σίγουρα δεν έχει τώρα. Έχουν βάλει. Λογικά. Στο ναυάγιο δεν έχει beach bar πλέον. Στο ναυάγιο δεν έχει. Είσαι σίγουρος. Όλο η γάπη θα έχει φανεί στην αξία, δεν υπάρχει περίπτωση. Μόνο μια καντίνα έχει που δεν έχει ρε παιδί μου ξαπλώσει και τέτοια. Εκεί πέρα ή πρέπει να πάρει να κάτσει ή πρέπει να απλώσει πετσέτα. Και να έχει και ομπρέλα στο μάξι, αλλιώ δεν γίνεται. Και ψυγιάκι. Και ψυγιάκι σίγουρα πρέπει να έχει. Ναι, φαγανιστά. Αυτό είναι ωραίο. Ναι. Να κουβαλάς εσύ. Ναι, πολύ βασικό αυτό. Πολύ βασικό. Αλλά συνήθως πάντα έχουμε θα κατέβει με ομπρέλα και ψυγιάκι, φίλε, όποιος έχει πάει. Πού? Στις Σεϊχέλες. Όχι, στις κανονικές. Της Ικαρίας. Μιλάμε για 20 λεπτά χωματοκατσικόδρομο με το πόδι. Ωραία. Φυσικά η Καλερό είχε ξεχάσει τα αθλητικά της παπούτσια και ήταν μέσα γονάρα. Εντάξει, και ήμασταν δύο καψεροί, οι οποίοι κουβαλούσαμε και ψυγείο και ομπρέλες και όλα αυτά. Ναι. Και έχει γίνει το επικό σκηνικό. Με το, για να φτάσεις στην παραλία από γης, γιατί μπορείς να πας και με καραβάκι, έπρεπε να περάσεις λίγο να πατήσεις, ρε παιδί μου, σε σημείο που περνούσε το νερό. Εκείνη την μέρα που περνούσε το νερό, λοιπόν, ο θρυλικός Τζέι έχει το ψυγείο και το νερό έχετε κάπως δυνατά και αδειάζει το ψυγείο. Ωραία, τα μαζεύουμε. Τα βάζουμε μέσα πολύ ωραία, είναι όλα κρύα, τέλεια. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, και μας λείπει το Μακάρντι. Και ο Τζέι λέει έχει μείνει εκεί και πάει και το βρίσκει. Μέσα στο βυθό. Πού το είδε! Εκπληκτικό! Πού το είδε! Λέει δεν μπορεί, κάπου εκεί πέρα. Λέει θα πάω να το βρω. Και πήγε και το βρήκε. Έχει κολλήσει το Μακάρντι κάτω έτσι. Και βγαίνει έξω πανηγύρι κανονικά. Και βγάλαμε λίγο το Μακάρντι μέσα στο βυθό. Ναι, ρε φίλε, πραγματικά. Εκπληκτικό. Εκπληκτικό. Μέσα στην Battle. Είναι μπαγό όπω είναι. Ωραία, φίλε. Βέβαια, αυτά μεγάλη στιγμή μαζί. Αυτά είναι ωραία. Βέβαια, βέβαια. Έτσι που λε. Δηλαδή, οπότε το όλο θέμα με τη θάλασσα ξεκινάει από εκείνο το τραυματικό θέμα με την πισίνα. Ναι. Okay. Και εγώ είχα ένα τραυματικό θέμα από τότε, όταν είχα βρεθεί στο ναυάγιο, στη Ζάκυνθο, μικρό. Τώρα πώς χωνάμε το 10-11. Φτάνουμε, φίλε. Ήμασταν και όλη μέρα πάνω στο καραβάκι μέχρι να φτάσουμε. Είχα αναχτίσει, είχα σταθεί και βουτάω. Και το νερό δεν είναι παγωμένο. Είναι. Τι να σου πω τώρα. Σαν το Τζακ στο Τιτανικό. Και φίλε, αρχίζει να μου κόβεται η ανάσα. Δηλαδή αρχίζει εδώ πέρα και κόβεται. Και πλέον όταν βρίσκομαι σε τέτοια κατάσταση που είναι προς τα έξω δηλαδή από την παραλία. Πλέον δεν έχει, θα σταματήσει αυτό που μας πηγαίνει. Θα βάλουμε το ποταράκι μέσα και μετά. Εντάξει, θα βουτήξουμε. Σβήσε, καθόμαστε. Ναι, ναι, ναι. Τελειώσαμε. Ναι, ναι. Μάλιστα.
Μάλιστα. Και η επανομή έχει χαλάσει μόνο με την τελευταία χρόνια. Η επανομούδα, ε. Ναι. Ενώ πριν δεν είναι όπως παλιά. Ήταν καταπληκτικό μέρος. Κοίτα, το θέμα είναι γενικότερα με αυτές τις παραλίες. Ότι... Επανομήθηκα, ξέρεις, Νίκο. Όχι. Έχεις κάποιον που να ξέρει, να μας μεταφέρει κάποιος. Δεν ξέρω. Έχω γνωστούς στην επανομή. Τώρα, αν βλέπει κάποιος και θέλει να μας μεταφέρει επανομήθηκα, δεν ξέρω. Ναι. Για πες. Τι θέλω για την επανομή. Α, ναι, ότι. Μάιο, αρχές Ιουνίου, μέσα Ιουνίου είναι καλά ακόμα. Μετά όμως. Χαλάει. Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Ρε φίλε, συγγνώμη λίγο. Συγγνώμη λίγο. Και βγάζει βρώμα και τα λοιπά. Μαζεύει δηλαδή όλο το. Ουρικό, ξέρει. Ναι, του κόσμου και εκεί μετά δεν μπορεί. Το κόλπο, παιδιά, εκεί πέρα όσοι πηγαίνετε ή επανομή. Δεν μπορεί να φανταστεί. Μπιλ, δεν δίνει σημασία. Σε αυτό το 20 λεπτό έχει εκτεθεί ανεπανόρθωτα. Έχει πει επικά πράγματα. Για να βγει ώρα. Για να βγει, για να βγει ώρα τελειώνω να φεύγουμε. Δεν υπάρχει τόσο. Λέω, έχει πει επικές παπάκες. Για να βγει ώρα τελειώνω. Για ναι. Από ένα σημείο και μετά αρχίζει και δεν είναι τόσο καθαρά. Δεν φταίει αυτό που είπα. Οκ, okay, αλλά ναι. Χαλάει από ένα σημείο και μετά. Αυτό το έχω ζήσει και το ξέρω. Απλά όσοι πηγαίνετε μπαξέ ή Περαία θα έχετε πάντα στο μυαλό σου το εξής πράγμα. Δεν θέλω να πάτε Χαλκιδική. Θα κοιτάτε που φυσάει. Αν φυσάει. Δηλαδή είσαι Νίκο τέτοιο, όπου φυσάει ο άνεμος. Περίμενε. Ο αν φυσάει προς Περαία. Όφα, είσαι όφα. Αν φυσάει προς τα κάτω, θα πάτε Περαία. Γιατί θα μαζευτεί όλη η σαβούρα μπροστά στην επανομή. Το έχω ζήσει αυτό. Το ξέρω. Αν φυσάει δηλαδή βόρεια. Δηλαδή έχετε προς τα πάνω μου αέρας. Γιατί αυτά που είπες είναι λίγο. Τώρα με μπερδεύεις λίγο. Τώρα δεν μπορούμε να βγάλουμε για να πάμε τι να κάνουμε. Βόρεια, νότια, τέτοιο που δεν ξέρω πώς είναι ακριβώς τώρα. Ναι. Αν φυσάει προς Περαία, λοιπόν φεύγουμε. Φεύγουμε Περαία πάμε. Α, γιατί θα βγει όλη η βρώμα στην επανομή. Αν φυσάει προς Χαλκιδική, προς επανομή τέλος πάντων. Αν φυσάει προς επανομή, πάμε Περαία γιατί θα είναι καθαρά. Μάλιστα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Προς πάμε επανομή, γιατί Περαία θα είναι βρώμικα. Πολύ ωραία μπιζέλια έχει η επανομή, να ξέρεις. Αρακά, πολύ ωραία. Αλήθεια. Με δουλεύεις τώρα. Όχι, δεν κάνω πλάκα. Δεν το ξέρω, φίλε. Ναι, πέραν παραγωγή και πέραν πολύ δυνατά. Μεγάλα κιόλας, καρύδια είναι. Όχι, αλήθεια σου λέω. Σε κάτι που αρέσει ο αρακάς, σε μένα μου αρέσει. Είναι καλή φάση. Τον αρακά τον εκτίμησα πολύ στο 100. Τέλεια. Ξέρεις τι, εγώ μέχρι τότε τον αρακά τον είχα συνδυάσει ως συνοδευτικό φαγητού. Εκεί πέρα μας το πλασάρι είναι ένα βασικό φαγητό. Κατάλαβες. Πλασάρι φαγητό εκεί πέρα. Ο λαός λέει που παντάει είναι ότι θες λίγο να μεταφέρεις. Βλέπω εδώ πέρα. Τρως κράξιμο ή μας τι το τρώω εγώ. Όχι, αλλιανίδικα μηνύματα είναι όλα, εντάξει. Ο άλλος θέλει να ζητήσει τη χώρα που θα. Ο Τέο θέλει να κάνω πρόβληση για την αυγά, είναι κλήρος. 70 ομάδες είναι τερατέο, εντάξει, περίμενε. Α δούμε. Πρώτη εδώ εμένα θα ακούς. Ναι. Αλβανία. Λες, δεν είναι, έχει Αλβανία, έχει. Τι έχει. Κάτι πρέπει να έχει. Κεντερμπέου. Κεντερμπέου. Αυτή είχε φτάσει μέχρι τσέπος λίξε φάση, μετά την πήρε χαμπάρι ότι γίνεται μόντα παντού. Φλαμουτάρι. Ναι. Είχε κάτι Καζακστάν, κάτι τέτοια από... Ωραία είναι αυτά τα μέρη. Καταρχάς δεν ξαναπάς ποτέ. Ναι, οκ. Okay. Είναι, δες το έτσι, μην το βλέπεις. Μπορεί να μην πάσει καθόλου. Ναι, οκ. Okay. Αν και μα τα αλλάζει τώρα, Νίκο Παπαδόπουλε. Θα πάω μόνο μου, δεν με ενδιαφέρει. Αν μα τα αλλάζει πριν κάνα δύο εβδομάδε τώρα. Θα πάω μόνο μου, δεν με ενδιαφέρει. Επανάσταση. Να την επανάσταση τώρα. Ρεβολουσιόν. Έχει και τα ωραία μέρη. Είναι Σκωτία, α πούμε, που έχει Κιλμάρνοκ. Okay. Έχει Βόρεια Ιρλανδία. Και εκεί έχει. Ναι, βεβαίω. Καμιά χώρα κανονική έχει. Λουξεμβούργο έχει, Λιχτενστάιν έχει. Πανάκριβαν εκεί πέρα θα μπλέξει. Ναι, εκεί έχουμε θέμα. Εστονίε έχει. Πολύ μακριά, ναι. Καμιά Φιλανδία δεν έχει. Έχει Φιλανδία, έχει ωραία. Σουηδία. Έχει... Ναι, εκεί είναι ωραία. Ναι. Και εκεί πανάκριβα βέβαια, και αλλά όχι το Λουξεμβούργο. Ναι, okay. Κάτι Σλοβακίε, Σλοβενίε έχει. Εκεί πολύ ωραία. Κύπρο έχει. Κύπρο ποια ρε. Την Άκλαρ, να κάνω που τον Ερμία Ραδίπου. Ερμία Ραδίπου. Ναι, την. Τη δόξα. Αδάμο Χατζιαδάμο. Κατοκοπιά τρεφή. Κατοκοπιά. Σε παρακαλώ. Μάλιστα, οκ. Okay. Αυτό το μάθημα αύριο μεσημέρι. Αύριο 2 η ώρα. Αύριο περίμενε, θα μάθεις αντίπαλο ή πιθανό αντίπαλο. Ζευγάρι. Ζευγάρι. Μάλιστα, ωραία. Ζευγάρι. Και πότε είναι τα παιχνίδια? 25 και 1. 25 Ιουλίου, 1 Αυγούστου. Το εκτός κάνω το 1, ρε φίλε. Να είμαστε εδώ. Εγώ θα το κάνω. Ναι. Ο Λάιξ που πήγε να το κάνει. Ναι. Τους πει αύριο, Λάιξ εκεί πέρα μόλις γίνει κλήρωση. Παιδιά, εμείς το δεύτερο το θέλουμε εκεί. Ναι. 25 το θέλουμε εδώ. Ναι, γιατί εμείς δεν θα είμαστε εδώ τότε με το καλό μάλλον. Θα τον πάρω τηλέφωνο να το βγάλουμε. Όχι, ρε φίλο, δεν τον. Γιατί ρε φίλο, τον Κυριακό, Κυριακό, πώς το βγάζετε εσείς, λέτε. Φίλε, υποψήφιο βουλευτή είναι. Πριν είναι υποψήφιο βουλευτή. Πάει παντού πλέον ο Κυρκύρη, δεν χάνεται πουθενά. Ναι, θα είναι και σπαταλά. Όπου και να γυρίσει το κεφάλι σου, ναι. Κυρκύρη βλέπει. Ναι, αλλά έτσι πρέπει. Έτσι ωστόσο βουλευτή. Σωστά, επιθετικό marketing. Αλλά να σου πω κάτι. Πριν ανακοινώσει την υποψήφια του, το βγάζετε το πέρα στο 24. Ναι, ρε φίλο, δεν έβγαινε για θε και λίγο. Εντάξει, εμεί δεν το έχουμε βγάλει ποτέ το λάκι. Καταρχά σκέψω ότι ο Κυριακό ήταν. Αυτή ήταν η δουλειά του, ήταν υπεύθυνο επικοινωνία. Και ο Λάκη αυτό είναι. Ναι, ρε παιδί μου. Υπεύθυνο επικοινωνία. Παντελή Ζουμπούλη, καλησπέρα. Ναι, ρε παιδί μου, τώρα τον Παντελή τον έχουμε ακούσει πολλές φορές. Ναι. Κάποιες φορές τον έχουμε ακούσει, νομίζω, ε. Ή όχι. Καθόλου. Crusaders, Βόρειος Ιρλανδία, βέβαια. Κωνσταντίνος Ήπιος, λέει. Crusaders.
Βέβαια. Εκεί στείλουμε τον Μουρελί. Ξαναπάει κιόλας. Την πιάσει τη Βίλιαμ Γιλ, την τάραξη. Θα γυρίσει. Θα γυρίσει. Κρουσέιντερ σημαίνει κουρσάρι, σημαίνει. Κρουσέιντερ. Και έχει και ένα τέτοιο. Ένα, το πανεπιστήμιο του. Μια πόλη. Χάρβαρντ. Του Κάρντιφ. Είναι το Κάρντιφ. Είναι το πανεπιστήμιο του Κάρντιφ που παίζει το Europa League. Το πανεπιστήμιο του Κάρντιφ. Ναι! Είναι εκπληκτικό. Κάτσε ρε φίλε, Κάρντιφ δεν είναι ομάδα που παίζει Premier League. Που έπεσε. Δεν ξέρω, τι α σου πω. Προφανώς αυτή είναι. Τίποτα να μου σαντέ. Μάλιστα, ωραία πράγματα. Και όλα αυτά 2 η ώρα. Βάλ το μία ρε Νίκο. Βάλ το ρε Νίκο μία η ώρα εκεί πέρα ρε. Βάλ το, αύριο λέει ο Κυρκύρ μου λένε θα είναι και στην Ελεονόρα. Βέβαια. Τι λέει. Αύριο βράδυ. Δεν το ξέρω αυτό. Ρε φίλε, βουλευτής κατεβαίνει. Όπου έχει κάμερα και μικρόφωνο πρέπει να είναι εκεί. Τι λέει. Βέβαια. Βέβαια. Επειδή τον ξέρουμε εδώ πέρα από τον ΠΑΟΚ. Ο Κυρκύρ στην Ελεονόρα τι θα πήρε. Κοιτάξτε, φίλε, η Ελεονόρα όπως έχουμε ξαναπεί κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα. Πολύ, είναι όντως, είναι τίμιο πρόγραμμα. Γενικότερα πάει. Επιλέγει κόσμο σήμερα που δεν τον ακούς. Σήμερα έχει Βαγγέλη Μόρα. Ναι, κάπου το πήρε το μάτι μου. Ναι. Το χθες η Λεκουρέζο με πήρε ο ύπνος, ρε φίλε. Και εμένα. Με πήρε, δηλαδή νύσταζα και δεν κάθισα να το δω. Και επειδή ήταν και πολύ αργός, δεν με. Σίγουρα. Δεν με ψήφιος προς το 1000, λέω εγώ. Ο Αλέξανδρος Λεκουρέζος. Λες, ε. Ω, εύκολα. Ναι. Εύκολα. Πότε σοβαρό πρόλαβε. Θέμα. Πότε σοβαρό πρόλαβε. Θέμα πότε με το. Πότε πρόλαβε. Τι πότε πρόλαβε, ρε φίλε. Αφού του άρεσε από μικρό του ανθρώπου. Ναι, αλλά αφού ήταν, αφού ήταν με τη ζωή. Και. Δεν τον εμπόδιζε αυτό. Και με τη ζωή ήταν να πάει και μετά, δεν ήταν πάντα. Ναι, αλλά το 70 ήταν πατριμένο, είναι Νίκο. Δεκαετία 70. Φίλε, τώρα εδώ κανόνιζε. Πώ τη λένε και την Δημήτρη, με το κοντομαλί. Ποια. Δεν λειτουργεί το μυαλό τώρα, αρχίζει να σβήνει τώρα. Έλα, ρε, εκείνη την ηθοποιώ την τέτοια, την Καλογρίδη, την Ατάσα. Την Ατάσα, ναι. Ναι. Μπήκε πού να την κανονίσει εκείνη. Εγώ και εσύ δεν την κανονίζουμε την Ατάσα Καλογρίδη, να ξέρει. Την κανόνισε, λέει ο Λουκουρέο. Έτσι λέγε. Όχι, έτσι λέγεται, μαζί κυκλοφορούσαν. Και το γονό το έκανε. Νίκο Κοκλώνη. Δεν το έκανε καμία ερώτηση. Πού τα ξέρει όλα αυτά. Όχι πέρα από αυτό, όχι. Okay. Θα μα απαντήσει και σε αυτό. Ναι. Τι βρήκε η Ατάσα Καλογρίδη στον Αλέξανδρο Λουκουρέο. Έναν άντρα με κύρο. Καλό. Έτσι. Που ένιωθε ασφάλεια κάτω από τι φερούγε του, ξέρω εγώ. Επίσης, όπως ξέρεις πλέον, η επιστήμη βοηθάει σε όλα τα πράγματα. Ωραία. Έχουν προχωρήσει πολλά πράγματα. Οπότε και σε αυτό το κομμάτι, με τη βοήθεια της επιστήμης. Εγώ τον σέβομαι. Εντάξει, δεν νομίζω ότι η Νατάσα μπορεί να ικανοποιηθεί σε οποιοδήποτε κομμάτι αυτού του θέματος, είτε με επιστήμη είτε όχι. Ναι, πιστεύω ότι. Αλλά ρε παιδί μου. Ναι, okay, όσο μπορεί. Στο βαθμό που μπορεί. Τι να κάνουμε. Ναι. Τριψήφιος προς τεραψήφιος. Σίγουρα. Σίγουρα. Δηλαδή η ζωή της έχει φάει κερατό. Δεν ξέρω. Σου λέω για πιο πριν. Πιο πριν έπαιζε μπάλα. Και δεν ήταν ποτέ να πει, α πούμε, ήταν ωραίο άντρα, μη ζωή, λάσκαρη παντρικά. Δεν ξέρω τώρα να σου πω κάτι. Αυτό ήταν Αθηναίος από το κέντρο, δικηγόρο τόσα χρόνια τώρα, εντάξει. Ναι, ναι, αλλά είχε φύγει ναι, έξω να πούμε εξορία και τα λοιπά. Τώρα, με τη χούντα τώρα, και τέτοια. Φίλε, τώρα ο άνθρωπο είναι, άμα το έχει, το έχει. Για να το λέει, αρέσει το και λίγο ποδόγυρο. Πιστεύει δηλαδή ότι. Ότι δεν θα, ήμουν έτοιμο να πω οι γκόμενε. Ναι. Οι γυναίκε πέφτουν με το λέγει. 100%. Αδελφέ μου μαζί σου. Ωραία. Δηλαδή εσύ πώ έχει τρίξει. Με τι, με την ομορφιά σου. Ή εγώ. Κατάλαβε. Δεν είναι ότι δεν βλεπόμαστε. Ναι, ρε παιδί, εντάξει. Okay. Ναι. Δεν είσαι όμως και Αλέξη Γεωργούλης, ας πούμε. Όχι, Αλέξη Γεωργούλης δεν είναι. Εντάξει. Αλλά έχουμε εμείς αυτό το μπλαμπλάρι, παιδί μου. Ναι, ναι. Εντάξει. Τέλος πάντων. Όχι το σαλιάρικο μπλαμπλάκι. Ναι. Άλλο. Ναι. Λοιπόν, θα πάμε στο break σιγά-σιγά. Τι ώρα. Θα πάμε γιατί έχει εκτεθεί ανεπανόρθωτα. Δηλαδή έχεις. Για να περάσει η ώρα, Γενικό, τι να κάνουμε. Πρέπει να εκτεθούμε και λίγο. Θα πούμε δεύτερη ώρα ρεπορτάζ, θα δώσουμε το καλό. Να μιλήσουμε για Γιώργο Καραμάνο. Για Καραμάνο θα μιλήσουμε. Δύο φορές σήμερα. Τη τρίτη ώρα είναι αργά το βράδυ. Έχω ακούσει κιόλας και άλλα πράγματα. Βγήκε στο αγορά. Όχι, στο Γιώργο το Παναγιώτη δεν είχα φύγει ακόμα. Και με σβέρκωσε. Α, ναι, ο Γιώργος δεν χαρίζει το μεσημέρι, γιατί τρεις παιδιά. Έρχεται μήνυμα φυλαράκι μου να σε βγάλω, βγάλε με αδελφέ μου. Ναι. Θα πούμε έχουμε και ρεπορτάζ, ρε φίλε. Θα πούμε ρεπορτάζ για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Και τον μπασκετικό Άρη θα λέγαμε αν είχε κάτι, αλλά δεν είχε τίποτα. Φίλε, από την ημερώθηκα, είχαμε ένα ντου στα γραφεία στην Αθήνα. Α, είδα, μου έστειλε ένα βίντεο. Καλό φίλο και συνάδελφο ο Γιώργος από τον κάτω μου έστειλε το βίντεο. Ο συνάδελφο δεν το αναφέρει αυτό. Ναι, σωστά. Επίσκεψη, ρε παιδί μου, να μιλήσουμε με τον πρόεδρο. Είδα το βίντεο που μου στέλνει. Βλέπω κολονάκι. Βλέπω κάτι τέτοιο. Λέω θα έχει σχέση με τον Λάσκαρ. Λέω 1000%. Με τον Λάσκαρ, λέω. Με τον Λάσκαρ. Θα έχει σχέση με τον Άρη. Αλλά δεν πήγα να το δω. Θα μπω να το τσεκάρω. Θα πούμε και για ποδοσφαιρικό Άρη. Με ιντέγε, κληρώσει, πιθανού αντιπάλου. Θα διαβάσουμε και του 70 εδώ πέρα με τον Νίκο μαζί, παρέα. Εσύ, επειδή με έχει μπερδέψει τώρα, οι 70 αύριο είναι. Δηλαδή, ένα ζευγάρι που παίζει με ένα άλλο και ένα ζευγάρι που παίζει με ένα άλλο. Πλέον, αν δεν έχει περιοριστεί ήδη ο αριθμό από την UEFA, θα περιοριστεί νομίζω σήμερα το βράδυ, αύριο το πρωί. Ναι, βγαίνει ένα γκρουπάκι. Βγαίνει ένα γκρουπάκι συγκεκριμένο, ρε παιδί μου. Ναι, εντάξει. Αλλά ας δούμε προορισμούς που δεν θα πάμε ποτέ.
ενόψη της κλήρωσης. Λοιπόν, μαζί μας η στοίχημα, στοίχημα.gr, η κορυφαία στοιχηματική εταιρεία στην Ελλάδα. Με εκατοντάδες επιλογές στοιχηματισμού, κατεβάζετε εύκολα και απλά την εφαρμογή στο κινητό ή το τάμπλετ σας. Παίζετε Copa America απόψε, που έχουμε νομίζω τη Βραζιλία να παίζει ξανά. Θα δούμε και τα ματσάκια που έχει εδώ, Μπραζίλ κτλ. Σε μια διοργάνωση που δεν βλέπετε γενικότερα, αλλά αξίζει να σποντάρετε και να πάτε ταμείο και να βγάλετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές και όχι μόνο. Πάμε στον πρίγκι Βασίλη Καβαδία και πιστεύω. Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε μπαλαντέρ στο Λίμπερο 107,4. Νίκος Μοσχοβίτης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα της εκπομπής. Ο Ηλίας Πουρσανίδης τραγουδάει στον Λάκη Λαζόπουλο. Ηλίας Πουρσανίδης, βρε. Βρε ανίδε, ο Βασίλης Ολέκας είναι. Πες και αυτό που είπες πριν στο διάλειμμα για τον Βασίλη Ολέκα. Βασίλης Ολέκας είναι ένας τραγουδιστής. Πες το. Εδώ και χρόνια τραγουδάει Θεοδωράκη. Νομίζω ότι σήμερα έχει και την ορχήστρα του Μίκη Θεοδωράκη στο Αλσιχτήρι. Εντάξει, είναι ένας πολύ ποιοτικός τραγουδιστής. Αυτό. Δεν μ' αρέσει εμένα προσωπικά. Μόνο αυτό είπες. Αλλά οκ. Okay. Μόνο αυτό είπες. Όχι, ο άνθρωπος είναι ρε φίλε άλλο επίπεδο τραγουδιστής. Τι να κάνουμε. Νομίζω ότι είχε βγει από τον Ευκαιρία ο συγκεκριμένος. Και αυτός. Και τον είχε επιλέξει ο Μάνος Χατζηδάκης. Δηλαδή με τον Μάνο Χατζηδάκη ξεκίνησε, κατάλαβες. Ναι. Βασίλη, αυτά είναι φίλε μαθήματα. Αυτά ούτε στην ΕΡΤ δεν ακούγονται, φίλε, πλέον, ξέρεις. Η εκπομπή πραγματικά. Στην παλιά η ΕΝΕΔ. Δηλαδή στην ΕΡΤ τέτοια μουσική παιδεία δεν υπάρχει, να ξέρεις. Πλέον. Κάτσε που με στην UEFA να πούμε. Να, ο Βασίλης Ολέκας συνεργάστηκε με τον Μάνο Χατζηδάκη. Πες μας λίγο. Μήπως βγήκαν τα. Νομίζω, Νίκο, βγαίνουν το πρωί τη κλήρωση αυτά. Επειδή λίγο τα έχετε ξεχάσει. Ναι. Βγαίνουν, μου είπαν ή το βράδυ ή αύριο το πρωί. Ναι, συνήθως βγαίνουν το πρωί. Θα διαβάσω και τις 70 τότε. Ρε. Έχει καμιά γνωστή, ρε φίλε. Κάτσε να δούμε. Κάποιο φόβητρο. Είχε Όχι, φόβητρο δεν υπάρχει. Φόβητρο δεν υπάρχει, είναι η αλήθεια. Υπήρχε ένα ενδιαφέρον θέμα χθες όλα about Άρης με τις ομάδες αυτές. Για όσους το διαβάσανε. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Συνελήφθη Μισελ Πλατινή επίσης. Από νωρίς σήμερα. Από νωρίς σήμερα, βεβαίως. Mm. Λοιπόν, ποιος έβαλε για τον Κανσέλο, ρε φίλε, ποιος... Να μου το κλείσουν, ρε, να μου το κλείσουν. Άντρε, Νίκο, άντρε, φίλε, γεννήσαμε, περιμένει ο κόσμος να ακούσει 70 ομάδες, ρε φίλε. Με μένα πρώτον από όλους. Άντρε, Νίκο, άντρε, ο χάρτης της πρώτης κλείωσης. Πάμε. Εδώ, έτσι. Α, καλά. Εντάξει. Αυτό αύριο θα περιοριστεί σε 6-7-8 ομάδες. Για ξεκίνα σιγά σιγά, ναι. Ναι. Αυτός τώρα είναι ο πρώτος, ο προπρογραμματικός που έχει κάτι χωριά στο. Αυτοί δηλαδή μπορεί να φτάσουν και ποτέ. Αλλά είναι πιθανή αντίπαλοι, οκ. Okay. Ναι. Κάτι Λαφιωρίτα, το Σαν Μαρίνο, Κλίφτονβιλ, Ρούναβικ. Αυτό είναι πολύ καλό πανεπιστήμιο. Έχει βγάλει τον Τζαμάλ Μάσπιν. Ναι. Πρίστινα, ας πούμε, Κόσοβο, ας πούμε, Σαν Τζούλι Ανδόρα, Εργοντάνι Ανδόρα, Τρεφιόρι, Σαν Μαρίνο, Μπάρι Τάουν και τέτοια, Πανεπιστήμιο Μετροπόλιταν Κάρντιφ. Να τα. Θα ήταν πραγματικά εκπληκτικό να πα μια ομάδα από τα νησιά Φερόε και να πα εκεί. Να ξέρει, είναι dream ταξίδι αυτό για μένα. Ναι. Θε να πάω εγώ, άμα θα έρθει την ώρα. Έχει αθροσμό τώρα το δεύτερο πραγματικό όρο, παιδί μου. Βλέπει Καερά Ταλμάτση. Κάνε λίγο την πέση, κατέβασε την λίγο. Κατέβασε την λίγο την πέση, την αγαπάμε. Okay. Ευχαριστούμε. Βλέπει Καερά Ταλμάτια με Καζακστάν. Ναι. Αέλεμε σου Κύπρο, α πούμε. Ναι. Η Ζρίσκη Μόσταρα τη Βοσνία, την ξέρει τη μάνα τη. Ναι. Η Αλασκέρτα την Αρμενία. Η Ραντνίσκια από τη Σερβία. Η Τσουκαρίτσκια από τη Σερβία. Κιλμάρνοκ, να, εδώ πέρα. Έχει Λευκορωσίες, βλέπω. Για πες, για πες ομάδες. Σαχτιόρ, Σάλισγκορκ και Βίτεμποκ. Βίτεμποκ. Πότε φορά την ακούω. Βίτεμπσκ. Ντομζάλα από τη Σλοβενία. Βένισπιλ από τη Λετωνία. Στάρναν από την Ισλανδία, όπως λέγεται. Βένισπιλ, άμα τύχει ο Άρης να μου πει, σου δώσω ένα να μιλήσει. Νέρκεπινγκ. Ζάνι Σπέινερ, είναι πολύ καλό. Νέρκεπινγκ. Χάουγκε Σουτ Νορβηγία, με Μπραν Νορβηγία. Αυτά είναι ωραία, Νίκο. Άμα είναι να κάτσει κάτι, να είναι Νορβηγία, νησιά Φερόε, Σουηδία. Δηλαδή είναι ένα ταξιδάρα, ρε φίλε, ωραία φάση. Βιτορούλ, Ρουμανία. Βαντού, Λιχτεστάιν. Φόλα από το Λουξεμβούργο. Φάγαμε φόλα, κλασικό. Καλό. Έφαγε φόλα ο Άρης. Έφαγε φόλα ο Άρης, ναι. Ορντάμπα από το Καζακστάν. Η Τόμπολα από το Καζακστάν. Λέγκια Γκδάνσκ. Βέβαια. Νεύτσι Μπακού. Ολύμπια Λιμπλιάνα. Κόρκ Σίτι. Τσεσεκά Σόφια. Ζελένη Νιτσάρ. Λοκομοτίβ Πλόβντιβ. Λεύσκη Σόφια. Τρακάι από τη Λιθουανία. Τρακάι. Τρακάι. Εδώ πέρα έχει. Εσθονία Λεβάντια. Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα Ρουμανία. Αυτή που διάβασα είναι ισχυρή από ό,τι βλέπω εδώ στο έγκυρο. Ισχυρή του πρώτου. Ναι, αλλά στο έγκυρο και έγκυρο. Υπάρχουν κάποιοι ισχυροί από τον πρώτο που δεν είναι μαζί σου. Μάλιστα. Λοιπόν, που δεν είναι πιθανή αντίπαλη. Λοιπόν, εδώ πέρα έχει Σλοβενία, Γεωργία, Τορπέντο, Κουταΐση. Mm-hmm. Μιλσάνα από τη Μολδαβία, καλά. Η Φλόρα από την Εστονία. Ρέκιαβικ, Ισλανδία, εκεί είναι. Εκεί είναι πολύ ωραία. Χιμπέρνινας από τη Μάλτα. Χιμπέρνινας εδώ πέρα. Καλό αυτό το ταξίδι. Κέι Μπαλζάν. Σάμροκ Ρόβερς. Εδώ πέρα. Λατσί.
Λατσί. Αλβανία. Άιντα Λατσί. Εκεί. Άρης Λατσί. Ναι. Λατσί Άρης. Έχει και μια από τα Σκόπια. Η Τέουτα από την Αλβανία επίσης και αυτή. Κουόπιο, Ροβανιέμι. Στο χωριό το έδασε. Λοιπόν, Ίντερ Τούρκου. Έχει εδώ πέρα. Σιγά. Sorry, παιδιά, τι να κάνουμε. Λάει δεκοπή. Ρίγα, τη Λετωνία, Λουξεμβούργο. Νάρβα Τρανς. Μπρεϊντάμπλικ. Ωραία, φίλε. Μπρεϊντάμπλικ είναι από την Ισλανδία. Ναι. Εκεί πέρα δεν πρέπει να σε δέρνουνε. Και έχει και το δεύτερο προβληματικό κάποιου που είναι ομάδε που είναι ήδη στο δεύτερο προβληματικό. ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ. Η Χάκεν από τη Σουηδία. Βιτορούλ Κωνσταντιν τη Ρωμανία. Λέει και η Αγκντάνσκ τη Πολωνία. Ναι, και Λοκομοτίβ Πλόντιβ. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε περιμένουμε. Λογικά σήμερα δεν θα βγει. Τέλος πάντων, συνήθως γίνονται γνωστά την ημέρα της κλήρωσης το πρωί νωρίς. Ναι. Θα βγει ένα γκρουπάκι πιθανόν αντιπάλων, έτσι. Από και αύριο 2 η ώρα. 70 ομάδες που μας είπε ο φίλος και συνάδελφος. Θα είναι ο Γιώργος Παναγιωτίδης εδώ και μόλις βγει ο αντίπαλος θα είμαστε εδώ πέρα για σχόλιο. Από το αεροδρόμιο βέβαια σχόλιο. Αλλά θα σχολιάσουμε. Δεν συμβολέσαμε τις ώρες καθόλου καλά χθες. Την κλήρωση. Έπρεπε να γίνουν όλα μία ώρα πίσω. Και θα ήμασταν όλοι ικανοποιημένοι λίγο. Έχεις φαγωθεί. Δεν τις βολέσαμε τις ώρες καλά. Είναι τσεκαρισμένο. Όπα. Είναι τσεκαρισμένο ότι θα γίνει κλήρωση 2 η ώρα. Γιατί σε μια προηγούμενη κλήρωση του ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, υπήρχε αποκλειστικότητα ότι θα γίνει άλλη ώρα. Τέλος πάντων. Κακό τηλεφώνημα αυτό σε 11 και 4 το βράδυ για τον Νίκο Παπαδόπουλο. Δύσκολα πράγματα. Οπότε λοιπόν, αύριο θα ακούσετε και τους πιθανούς τον αντίπαλο του Άρη σε πρώτη φάση. Είναι να έρθει και ο Μπράουν Ντέ για αύριο, όπως μας ενημέρωσε εδώ ο φίλος και συνάδελφος, στις 2.30 αν θυμάμαι καλά, όπως είπε πριν. Οπότε θα έχει αρκετό ρεπορτάζ στο κομμάτι του Άρη αύριο. Σε όλα τα θέματα του, τέλος πάντων, που είναι ανοιχτά. Έτσι, εδώ θα είναι ο φίλος και συνάδελφος, θα μας τα μεταφέρει από το σημείο του ρεπορτάζ, όχι εδώ. Εκεί που θα γίνει το ρεπορτάζ, στην πηγή του ρεπορτάζ. Ποια! Εσύ. Πού? Αύριο. Δεν θα είσαι στη Διόνυση της Ελβετίας. Εντάξει, δεν μπορείς να είσαι και δυσυπόστατος. Θα είσαι όμως στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Σε άλλα δημοσιογραφικά χρόνια. Θα ήμασταν εκεί, πιστεύω. Αλλά ήταν φάση ομίλων βασικά, όχι τώρα δεύτερο προβληματικό, εντάξει. Νομίζω είναι λίγο ρε φίλε, άλλη δημοσιογραφική χρόνια. Έχει και λίγο τέτοιο ρε. Έχει και Μάλμε, λέει ο Κωνσταντίνος ο Τσίπιος, ναι. Και εκείνο είναι ωραίο ταξίδι. Καλό. Εκείνο είναι ωραίο. Πρέπει να αποφύγουμε, παιδιά. Όχι, και τόσο καλή κλήρωση αγωνιστικά. Ναι, πρέπει να αποφύγουμε ομάδες, Σουηδίες, Φιλανδίες, γιατί έχουν ξεκινήσει εδώ και 3 μήνες και παίζουν μπάλα. Πρέπει να το καταλάβετε. Είναι καλό, ρε, φίλε. Το ταξίδι είναι καλό, εντάξει. Σημασία δεν έχει πρόβλημα. Και ο Πορτογάλου τα λέει, εδώ είναι το ταξίδι, οκ, ναι. Αλλά το θέμα είναι μην πας σε καμιά Μάλμε. Ο ΠΑΟΚ με στην Έστερσουντ. Έτσι πως ήταν ο ΠΑΟΚ τότε. Θυμάστε. Στανόγεβιτς. Σανόγεβιτς. Σανόγεβιτς. Ναι. Μάλιστα. Σου λέω έτσι πως ήταν τότε ο ΠΑΟΚ. Όπου κοινάς και μπροστά του. Ήταν δύσκολα. Μεγάλη επιτυχία. Αλλά μετά έρχεται η δικαιώση. Αποκλείστηκε ναι. Από την τέτοια. Από την, πω ρε φίλε. Τι γίνεται ρε φίλε. Πολεμίζεται. Σου μαρεύει τα πράγματα. Τι γυρίσμα είναι αυτό. Κολλητό. Για να δω ποιο το έγραψε. Κολλητό. Δεν έβαλε λίγο. Α, κολλητό σου. Όχι. Α, κολλητό του. Ναι. Έλα. Ναι, ναι. Εγώ πιστεύω θα πιάσει. Εγώ πιστεύω ότι αν ήμουν ο Ηλίας Παθεοδόρου θα άλλαζα το επίθετό μου. Γιατί? Γιατί είναι φίλο όπου και να πάει, έχει πρόβλημα το επίθετό του. Ήρθε στον Πάο στο ξεκίνημα γιατί ο Τάδε. Για ποιο πάει λόγο. Πάει στην ΑΕΚ. Δεν έχει δει τι γίνεται, ρε φίλε, με την ΑΕΚ. Νίκο, έχει φάει το ρεπορτάζ του Άρη, ρε φίλε. Και μένει λίγο έξω από το κομμάτι του τέτοιου. Χθες το βράδυ είχε ανακοίνωση ο Original που έλεγε ότι είναι εχθρός, εντάξει, λόγω του Βασίλη Παπαθεοδόρου. Εντάξει. Και σήμερα βγαίνει η απόφαση, βγαίνει η γραπτή δήλωση του Μάκη Αγγελόπουλου, ο οποίος ουσιαστικά απαντάει ότι παιδιά πολύ γιατί ωραίο. Γιατί είναι εχθρός λόγω του Βασίλη Παπαθεοδόρου. Γιατί η ΑΕΚ ποδοσφαιρική έχει θέμα με το SDNA και το Βασίλη Παπαθεοδόρου. Ναι. Τώρα, πριν 2 χρόνια ήταν ναι. Όλα καλά. Τέλος πάντων. Και επειδή έχει πρόβλημα λοιπόν από την Αφρική ΑΕΚ με τον Βασίλη Παπαθεοδόρου, ο Ηλίας Παπαθεοδόρου δεν κάνει σύμφωνα με τους συγκεκριμένους τέλος πάντων για την. Ενώ ο Λούκα Μπάνκι έκανε παπάδες. Βέβαια, αποκλείστηκε από την Μπάμπρεκ, μια καταπληκτική ομάδα. Καλό. Που έμεινε εκτός τετράδα στη Γερμανία. Αποκλείστηκε από τον Προμηθέα από τους τελικούς. Δηλαδή, εντάξει, μάγκες για τετράδα, κύριε Σπέκτρε. Ναι. Να. Ο Πιτίνο θα μείνει τελικά στο Παναθηναϊκό, Δεν το ξέρω, φίλε, αυτό ακόμα. Είπε ότι. Πήρε παίχτη, ρε φίλε, που ήταν δική του εισήγηση. Θα πει την απόφασή του μέχρι 21, μέχρι την Παρασκευή. Ναι. Πάρθηκε παίχτης νωρίς, που είναι εντυπωσιακό, είναι η αλήθεια. Ναι, φίλε, κοίταξε να σου πω λίγο κάτι όμως. Πρέπει να έχεις στο νου σου ότι οι άνθρωποι που δεν έχουν ανάγκη από λεφτά, όπως ο Πιτίνο για παράδειγμα, ναι. Δεν μπορεί να είσαι ποτέ σίγουρος για την απόφασή του. Δηλαδή, αν δεν ξέρεις ότι είναι το κομμάτι του οικονομικό, που συγκεκριμένο δεν το έχει ανάγκη. Μπορεί να πει ότι βαριέμαι να γυρίσω στην Ελλάδα, να το πει γυναίκα του, γιατί να γυρνάς τώρα πίσω.
Κατάλαβες. Κάτσε εδώ και να πει άστο τώρα. Πού να μπλέκω πάλι, ας πούμε. Κατάλαβες. Ναι. Τους καραγκιόζες εκεί πέρα που δεν μπορούμε να παίξουμε ντέρμπι, δεν ξέρουμε αν θα έχουμε κόσμο, το άλλο μας δεν κατεβαίνουμε εμείς και όλα αυτά. Κατάλαβες. Εντάξει. Βλέπω ένα δημοσίευμα τώρα. Παρακαλώ. Της, του webgirondins.com. The Argentinian midfielder has been on the same as Alex for a while. Εγώ είμαι του France Football, who you should see. Ναι. Ποιος τον παίρνει? Και άλλο λέει ότι ετοιμάζεται να τον πάρει ο Άρης. Ποιον? Τον Daniel Mancini. Ναι, το 1 εκατομμύριο που γράφουν βέβαια εδώ πέρα δεν υπάρχει. Παιδιά, να ξέρετε, το Άρης είναι. Ένα... Ναι, 1 εκατομμύριο δώσει ο Άρης τώρα, Daniel Mancini. Όχι καλά πληροφορημένο το. Δύσκολα. Εντάξει, πολύ δύσκολα. Αλλά έχει ένα προβάδισμα για να έρθει ο συγκεκριμένο. Κρεντώνει ολόκληρο. Κρεντώνει αλήθεια. Και εγώ πιστεύω θα πάει πολύ καλά, να ξέρεις. Και εγώ το καταρχάς, πιστεύω πολύ. Εντάξει, τον έχω σε εκτίμηση. Σε εκτίμηση προπονητικά και επειδή είναι και τέτοιος άνθρωπος, δηλαδή είναι και ωραίος τύπος και αυτά που πέρασα εδώ δύο χρόνια τον έκανα και του αξίζει, θα πω εγώ, ένα υγιές περιβάλλον οικονομικά για να δουλέψει. Στο ΡΕΑΚ δεν ξέρω κατά πόσο είναι υγιές περιβάλλον και ο τρόπος που λειτουργεί. Η μπασκετική είναι λίγο περίεργη φάση εκεί. Αλλά εκεί δεν θα μείνει ένα χρόνο απείρωτος. Ναι. Έτσι. Όχι, σίγουρα. Και δεν θα έχει να κάνει με το ότι. Αν και εκεί έγινε μια αποχούλα φέτος. Αλλά τέλος πάντων, παιδί μου, δεν θα έχει να κάνει με πράγματα που είναι έξω από το μπάσκετ. Πολύ. Όσο είχε να κάνει εδώ. Άρα να φανταστώ ότι στην ΑΕΚ θα δοθεί ιδιαίτερη βάση από ένα συγκεκριμένο μέσο την επόμενη σεζόν. Τι κείμενο εδώ πέρα, όπως διαβάζω, δεν νομίζω να γραφεί αυτό το μέσο. Όχι, λες. Κάναμε και χίλιες λέξεις εδώ καταπληκτικές. Κωνσταντίνος Τσίπριος λέει: αν δεν έχει ανάγκη τα λεφτά, ο Πιτίνο έρχεται στον Άρη project να γίνει στο αυτοκράτορα. Να μας αγοράσει, μάλλον εννοείς. Ναι, απλά αυτό δεν τα έχει ανάγκη, θα θέλει να κάνει και ένα budget. Δηλαδή μια ομάδα, με τι να την κάνει. Εντάξει. Να μας αγοράσει Κώστα, πιθανό. Ναι. Έχει τα λεφτά για να αγοράσει τον Άρη. Εύκολα, έχει λεφτά για να μας αγοράσει όλους μας. Ναι. Τέλος πάντων. Γι' αυτό που να μας είσαι από τον Δημήτρη τώρα. Ανακοίνωση πάντως ακόμα του Παθεδόρου δεν υπάρχει, λογικά θα υπάρξει αύριο. Από όσο γνωρίζω είναι και. Από σήμερα έχει κατέβει στην Αθήνα και βρέθηκε στα γραφεία της ΑΕΚ, οπότε θα αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο. Η συμφωνία υπάρχει ουσιαστικά την περασμένη Κυριακή. Θα δούμε την ΑΕΚ. Έτσι. Έγινε μια συνάντηση σήμερα με τον ΠΑΟΚ. Πολύ τυπική, θα τη χαρακτήριζα, με τον ΠΑΟΚ. Με τον άνθρωπο που είναι να αναλάβει μάλλον τον ΠΑΟΚ. Δεν υπήρχε κάποιο σημείο επαφή, γιατί ο άνθρωπος που είναι να αναλάβει τον ΠΑΟΚ έχει μια άλλη συμφωνία. Έχει κατασκευαστική εταιρεία, έχει ΜΚΟ, που έχει να κάνει με την τομέα της είναι η γερμανική θηριωδία στην Ελλάδα. Τι λέει. Και ΜΚΟ, παιδιά, κερδοσκοπική οργάνωση, έτσι. Για τους... Ναι, και από όσο ξέρω έχει και μια διαφημιστική που από ό,τι καταλαβαίνω από εκεί μέσα θα γίνει όλη δουλειά με τον ΠΑΟΚ, γιατί... Είναι δραστήριος. Λέγεται ότι... Μέσω τη διαφημιστική θα φέρει κάποιε χορηγίε, ώστε με αυτά τα έσοδα να ξεκινήσει και ό,τι είναι να βάλει τέλο πάντων αυτό σε αποτυφάσει. Θα τα δούμε όλα αυτά. Θα τα περιμένουμε. Απλά για τον Παπαθεοδόρο το λέω, γιατί βλέπω ότι γράφονται διάφορα πράγματα. Όλα δείχνουν θα συνεχίσει στην ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν θα πετύχει εκεί. Δεν ξέρω εκεί επίση, έτσι όπω είναι το κλίμα, αν του τραβώσουν κάποια αποτελέσματα, αν θα έχει τη στήριξη που έχει εδώ. Έτσι, γιατί εδώ με μπάνε Πρέλεβιτ, όπω καταλαβαίνετε, είναι λίγο άλλη η νοοτροπία. Εκεί δεν ξέρω κατά πόσο είναι άλλη νοοτροπία, αν στραβώσουν τα πράγματα, αλλά οκ, okay, νομίζω ότι. Εντάξει, είναι βήμα παραπάνω, ρε φίλε, αυτό δεν είναι. Είναι βήμα παραπάνω, πώς και να το κάνουμε. Μπορεί τα τελευταία 2-3 χρόνια ΠΑΟΚ να ήταν αγωνιστικά στο ίδιο επίπεδο με τις διάφορες επεμβάσεις που έκανε με την ΑΕΚ, αλλά σε όλο το γύρω-γύρω δεν είχαν καμία σχέση οι δύο ομάδες. Καλή την επιτυχία. Μπορεί να μην ακούγεται ωραίο, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Όντως το ευχόμαστε καλή επιτυχία. Εγώ και... θεωρώ ότι το αξίζει. Εγώ πιστεύω ότι αξίζει και παραπάνω. Αλλά όπως βλέπεις τα βήματα είναι σταδιακά. Ναι, βήμα-βήμα. Προς τα πάνω, έτσι. Όχι, να σου πω κάτι το συγκεκριμένο. Σε μένα που τον βλέπω, το πρόσωπο μου βγάζει το πρόσωπο ενός καθαρού ανθρώπου. Και είναι, ρε φίλε, πώς να σου πω. Είναι άνθρωπος της εποχής μας. Εντάξει. Δηλαδή είναι επικοινωνιακός. Μιλάει καλά ελληνικά, που είναι μεγάλη υπόθεση στη συνεννόηση σε όποιον μπορεί να το καταλάβει. Είναι και αυτό λίγο ένα θέμα. Εντάξει, γενικότερα. Και τώρα σου λέω εντάξει, την ΑΕΚ είναι μια άλλη κατάσταση. Απλά κάποιος που ακούει ΑΕΚ, ρε παιδί μου, νομίζω ότι είναι ο παράδοσος πασχετικός. Δεν είναι. Γιατί ναι, μεν υπάρχουν χρήματα, δεν υπάρχουν τα χρήματα που πρέπει στα ξεκινήματα του Μάγκη Αγγελόπουλου, που φεύγανε τα λεφτά έτσι. Κάποιος δεν μαζεύει. Έχει μαζευτεί γιατί και ο ίδιος κατάλαβε ότι δεν υπάρχει και λόγος να έρχεται να κάνω χρήματα. Με συγκεκριμένο ποσό μπορεί να κάνει τη δουλειά του.
Απλά είναι λίγο ο τρόπος λειτουργίας της ΑΕΚ που είναι λίγο περίεργος της μπασκετικής. Κατάλαβες, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, αλλά. Εντάξει, δύο χρόνια εδώ πέρα στον ΠΑΟΚ δεν είναι σε καμιά λειτουργία σούπερ. Κωνσταντίνε, μην είναι νεροπολή, φιλαράκι μου. Ο Άρης πιθανόν είναι νεροπολή, φίλε. Πρόεδρο Πιτίνα, προπονητή Μπαρτζόκα, παίχτε Λούκα Παπα-Νικολάου και Βεζένκο Φεγγίν. Πάμε στον επόμενο φίλο. Η Ειρήνη λέει πόση ώρα θα ακούμε το ίδιο τραγούδι από πίσω. Όλο το καλοκαίρι, όλο Ειρήνη. Θα παίζει αυτό. Όλο το καλοκαίρι, Ειρήνη, να ξέρει. Θα αγανακτήσετε με μπέσερι γυράκι. Είναι το χαλί τη εκπομπή. Ακριβώ. Να το αποδεχτείτε. Μάλλον δεν ακούει συχνά τη βραδινή εκπομπή, Ειρήνη. Εντάξει. Γι' αυτό δεν το γνωρίζει. Μάλλον ξεκουράζεσαι τα βράδια, Ειρήνη. Μάλιστα. Από το ρεπορτάζ το καθημερινό στην αλήθεια. Αρνήθηκε λοιπόν, πες τώρα, Brown Day, τι γίνεται, έρχεται αύριο, περνάει ιατρικά και υπογραφή. 2,5 ώρα στο Σοκλάδη Βικελίδη. Τι συμφωνία υπάρχει με τον Brown Day, μονοετές από όσο γνωρίζω. Α, οκ. Okay. Ναι. Καλό. Καλό. Ναι, ρε φίλε, εντάξει, άμα είναι να. Για μένα θα πρέπει να. Να φορεθεί το χειμώνα το πανοφόρι να τελειώνει. Εντάξει, οκ. Το ένα συνένα, ξέρει ότι πολλέ φορέ τυπικά δεν λέγει πολλά. Κοίτα, να σου πω κάτι. Πολλέ φορέ υπάρχει ένα συνένα και στο μιλητό, όχι στο γραπτό απαραίτητο. Σωστά. Ναι. Σωστά. Με αυτόν υπάρχει μονοετές από όσο ξέρω. Αύριο 2,5 ώρα στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Mm-hmm. Ο Νιγηριανός θα έχει υποδοχή λογικά. Εντάξει, ό,τι και να είναι, πέρα από όλα τα άλλα, πέρα από το χαβάλι κτλ. Είναι πολύ δυνατό όνομα αυτό που έρχεται για τον Άρη αύριο. Μπορεί και, λογικά και το πιο δυνατό. Αυτή είναι η κυκλοφορία με βαμμένο ξανθό μαλλί. Πού το είχε αυτό το λάθος. Πέρυσι στη Μάλαγα. Τώρα είναι normal πάλι. Ναι. Αν είναι δυνατόν. Ήταν, ναι, σαν να μην πω τι. Ναι, για. Θα περάσει ιατρικά, αν όλα πάνε καλά, υπογράφει και μετά θα παρουσιαστεί επίσημα. Από την ΠΑΕ, άρα παιδιά, αύριο δήλωση δεν θα κάνει στο αεροδρόμιο. Πρώτο μείον της αυριανής παρουσίας μας εκεί. Φιλέ, αν δεν έχει υπογράψει, τι δήλωση να κάνει στο αεροδρόμιο. Πολύ καλό. Θα το σώσει. Όχι, έχω πει αυτό. Δεν έχω πει. Σούντρι δεν έκανε. Εντάξει, του Σούντρι ήταν συμφωνημένο, ρε φίλε, εδώ και 5 μήνες. Τώρα, αυτός... τώρα λες και δεν ξέρεις τι ιδιαίτερο ότι υπάρχει στον Τέγιο Μόρκε. Φυσικά, τα ιατρικά του, οκ, ναι, χαίρομαι πολύ. Τουλάχιστον φωτογραφία, παιδιά, αύριο να έχουμε. Ναι. Μην πάμε τζάμπα στο αεροδρόμιο. Mm-hmm. Γιατί για ο δημοσιογράφος στο αεροδρόμιο πάει για δύο πράγματα. Για τη λεζάντα του, την πρώτη. Και το δεύτερο. Για τις δηλώσεις. Μάνα, μπράβο. Ναι, τα σκέτα. Εντάξει. Εδώ είμαστε ρεαλιστές. Τα λέμε πώς είναι τα πράγματα. Αναγκιά. Πρώτη δηλώση, μετά έλεγα. Πρώτη δουλειά. Πρώτη δουλειά. Πρώτη δουλειά. Πάνω απ' όλα δουλειά. Μάλιστα. Δεν θα ανεβάσει δηλαδή στα social media σου διάφορες καγκουριές με τον Ιντέγια. Ιντέγια, αύριο θα βάλω. Γιατί εντάξει. Ο Ιντέγια είναι ο Ιντέγια. Οκ. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Αρνήθηκε η αραβική πρόταση 2,5 εκατομμυρίων ομάδες. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τώρα αυτούς τους παίκτες, δηλαδή πριν κάνα τόσο αργά. Τον Τουρμισάη, τον Μπρούνο. Κατά τις 9,5 εκατομμυρίων. Ο Μπρούνο αυτός ήταν ο τρομητή. Ναι, ναι. Ήταν η πέτρο Ολυμπιακός. Τη Λάσ Κλίντ. Τι ήταν η πέτρο Ολυμπιακός αυτός ο παίκτης. Τι σου πω. Εγώ βάζω 10 ευρώ, θα πέρα. Συγγνώμη, τρόμο έχει παίκτη τώρα στον Ολυμπιακό, τι σκάνδαλο αυτό. Εδώ οι Θεσσαλονίκοι τι κάνουν. Κοιμούνται όρθιοι. Και ο Χάρη πήγε στον τρόμο. Ναι. Ελεύθερος. Και ο Μπρούνο πήγε στον Ολυμπιακό. Ελεύθερος ιδανικός. Ναι, ελεύθερος. Α, έλεγε ελεύθερος το γιατί δεν θα. Άντε, λέει, δεν θα έμενε και ποτέ να σου πει. Πάρτον, αρε Άρη, πάρτον. Δεν ξέρω αν είναι καλός παίκτης, φίλε. Εγώ τον γούσταρα πάρα πολύ τον πυροπάκο τον Παζιάννα. Να θυμάσαι απλά... πώς τον αποθεώναμε εδώ πέρα τα Σαββατοκύριακα. Ναι, ναι, ναι. Ήταν που λένε. Αλλά δεν, ρε φίλε. Έλα, δεν το ανέπτυξε το πράγμα. Έλα, θα μου πει. Ούτε μεγάλος είναι. Έτσι. Εντάξει. Πρόπερση έκανε καλή χρονιά στο Βέλγιο. Πέρσι ήταν που και λίγες συμμετοχές είχε και τραυματισμούς και όλα αυτά και δεν κατάφερε να. Τον ήθελα στον Άρη. Έχει ωραία στοιχεία, ρε φίλε, αλλά δεν τα έχουμε δει. Ένα backup half έτσι ωραίο. Μπορεί στον Ανατρόμητο που έτσι και αλλιώς ο Ανατρόμητος είναι καλή φάση για τους ποδοσφαιριστές, γιατί είσαι σε μια καλή ομάδα που δεν έχεις και τρελή πίεση. Έτσι. Και αν βγουν χρονιές όπως η φετινή, ας πούμε, για παράδειγμα στον Ανατρόμητο, μπορεί να αναπτυχθείς και εσύ. Ας πούμε, Κουλούρης έβαλε φέτος 25 γκολ. Όχι, από τον Τελίξη Μπαρτσελώνα. Μάλιστα. Okay. Κλείνει Άρη. Ψάχνουμε στο προβλήμα. Τώρα να σχολιάσω κάτι. Αυτή εδώ δεν είναι εικόνα. Του Μπρούνο με την αφάνα έτσι. Πολύ κακό το μάτι. Αλλά είναι το στυλ του τέτοιο. Mm. Εντάξει, οκ. Okay. Mm. Τι να κάνουμε. Έχει εικόνα από αυτόν. Καλώς. Δηλαδή. Καλώς. Αυτή είχε φέτος με χρονιά επίπεδου μεταγραφής Ολυμπιακού. Ρε, δηλαδή με 10 γκολ και 7 assists, ας πούμε. Εντάξει, πολλές τόσο, φορές, πολύ, τόσο πολύ. Πολλές φορές. Πολύ δύσκολα. Ναι. Κοίτα, να σου πω κάτι. Από το να πάρεις κανέναν άγνωστο, μη δοκιμασμένο στην Ελλάδα ποδοσφαιριστή από το εξωτερικό δεύτερη επιλογή, καλύτερα πάρεις μια στην Ελλάδα. Θα σου πει κάποιος. Ναι. Και αν δεν σου βγει κιόλας. Και αν δεν σου βγει, εντάξει. Θέλεις και πιθανά δεξιά. Ναι, δεν σου θέλεις δεξιά αριστερά. Ως έτσι, ελεύθερο. Αυτό. Ως ελεύθερο δύσκολα. Ως δανεικό, ναι. Ναι, ρε παιδί, εντάξει. Πολλές φορές γίνεται και με ελεύθερο. Ναι, ναι, ναι. Βολεύει αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Σωστά. Ναι.
Ναι. Αν ήμουν ο Θεοδόρ, θα άλλαζα επίθετο, λέει, έκλαψα. Όχι, θα άλλαζα. Το είχα κάνει οτιδήποτε άλλο. Τέλος πάντων. Ηλίας Μοσχοβίτης, καλό. Καλύτερο θα ήταν από το Παπαθεοδόρο που όπου πάει τον κυνηγάει. Τέλος πάντων. Στοίχημα.gr μαζί μας. Πάρα πολύ καλά. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα μας τα πεις μετά όλα για τον Γιώργο Καραμάνο. Θα στα πω όλα, παιδιά. Όλα, όχι, όχι, όλα. Θα μιλήσω εγώ για τον Πασχετικό Πάοκ. Έτσι, μπράβο, να ξέρετε. Για την ώρα, κατεβάστε την εφαρμογή τη στοίχημα στο κινητό σας. Έχει Copa America το βράδυ να μπείτε να ασχοληθείτε στο live. Για εσάς τα ανοιχτοπούλια του στοιχήματος που παίζετε live άρρωστα, να πούμε, σαν το Μορελί μετά τις 2 το βράδυ. Στοίχημα.gr, πάμε. Χάλασε αυτό, άστον. Καλά, αυτό έχει χαλάσει στο φαγητό, όχι στα. Άστον, χάλασε. Αυτό δεν ανεβάζει με τριλισνικό. Πάμε στο break, Βασίλη Καβαδία. Εδώ είμαστε και εμείς συνεχίζουμε για ακόμα 23 λεπτά στο πρόγραμμά μας. Εδώ μέχρι τις 12 είναι το δεύτερο πρόγραμμα. Καλά, έτσι δεν τα πάνε αυτοί. Θα μας πεις τι έχει πάει αυτό γονατό στην Κοβαδόπουλε. Και έχεις βάλει μια, να το πω γάζα, να το πω τύπου σελοτέιπ, χαρτοτενία. Δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς. Και καλή γάζα μεταξωτή. Ο Παπαδόπουλος δεν βάζει ότι και ό,τι. Και να σου πω εσύ μεταξωτή γάζα. Το έφαγε σε καμιά γωνία ή ένιωσε κάποιο πόνο. Θα σου πω να τελειώσουμε. Θα σου πω να τελειώσουμε. Υποσχόμενο. Μάλιστα. Έχει ωραία. Ψωμί. Μάλιστα. Έχει ψωμάκι. Βλέπεις το φοράκι με βερμούδα να φανεί. Δηλαδή και να το ρωτήσει, να του πει τι έπαθες εκεί. Δεν φοράει μακρύ παντελόνι. Ρε Νίκο, αφού έχει ζέστη, να καβάλω τζιν. Σιγά τη ζέστη που είχε σήμερα τώρα, αντιπερβολική. Τι λέει, είχε. Άσερ. Πάρε φωτιά το τέτοιο. Έλα, καλά. Το παυτό μα. Ναι, πάνε να βουτήξει. Δεν μπορεί, έχει δραματική εμπειρία με την πισίνα. Μα ωραία, θα βουτήξεις, θα βγεις, δεν θα ζεσταθείς πάλι. Θα ζεσταθείς πάλι. Εδώ μπάνιο κάνουμε, ρε φίλο, σπίτι μας και βγαίνουμε και δρώνουμε. Ναι. Και okay. Εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι η βερμούδα είναι επίτηδες για να ερωτηθείς τι έπαθε στο πόδι. Αφού κάθε μέρα φορά βερμούδα. Αύριο φεύγει επειδή έχει λεζάντα, θα βάλω. Κανονικός τουρίστας, δηλαδή ο άνθρωπος δεν υπάρχει. Αύριο επειδή έχει λεζάντα, θα tourist. Θα βάλω παντελόνι. The tourist. Δεν πάμε στον εξή. Εσύ τα πρώτα χρόνια μου στη δημοσιογραφία καθόμουν και έσχα γιατί κόλλω να βάλω βερμούδα στο γραφείο. Κι εγώ. Να. Και μετά λέω. Ήταν εξαίσα τέτοιο, Βασίλη. Ήταν, ρε παιδί μου. Dress code. Ναι. Όχι dress code. Το είχε στο μυαλό σου να πηγαίνει. Για να βάλει βερμούδα στο γραφείο πρέπει να είναι καμιά ξεχασμένη Κυριακή που θα καθόσει στο γραφείο μόνο λίγο. 15 Αύγουστο, α ναι, πούμε. Που θα είσαι μόνο σου. Έπρεπε κανονικά. 15 Αύγουστο έχω πάει σε. Όχι 15 Αύγουστο. Εκεί πάντω ήταν. Με μαγιό και σε γιονάρα κατευθείαν από θάλασσα. Και τόσο στον εφημερίδε παραμονέ είναι κλειστέ. 15 Αύγουστο ανήμερα δουλεύουν. Ναι. Είναι και αυτό. Ναι. Βεβαίω. Εντάξει, τέλο πάντων. Είναι ταμπού νομίζω το οποίο ξεπερνά όταν ξεψαρώσει λίγο. Πω από τώρα τι ώρα διαφέρει. Να είχα μια παλώμα τώρα τέτοια αν την πίναμε ρε φρίτζι κρύα και μπροστά στη θάλασσα. Τι ώρα θα ήταν. Σου φέρω νερό. Όχι ρε φρίτζι, δεν μα κάνει τώρα. Έχει παλώμα. Κουέρβο, όχι δεν έχει παλώμα. Ωραία. Είναι. Ωραία. Έτσι, μέχρι τις 12. Έχει τεκίλα, έχει ροζ grapefruit. Και πάνω στα χείλη έχει αλάτι. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Κορμί και αλάτι. Αλλά εσύ δεν πας στην παραλία γιατί έχουμε θέματα, οπότε πηγαίνω, δεν πειράζει. Πηγαίνω. Έλα ρε φίλε, τώρα πηγαίνεις καλά. Είναι πιθανό να πάω αυτό το Σαββατοκύριακο. Βασικά αυτό το Σαββατοκύριακο έχω τρεις επιλογές. Δεν ξέρω πού θα καταλήξω στο τέλος. Η μία είναι μπάνιο. Οι άλλες δύο είναι πιο βουνίσεις. Είναι η αλήθεια. Όχι, στο βουνό θα πας, αφού τα είπες, είναι ξεκάθαρο. Έχω να πάω στο χωριό μου κάτι αιώνες, λέει, πράγμα ότι γίνεται. Ποιο είναι το χωριό σου, Νίκο, μας έχεις μπερδέψει. Το Μελάθιο Κιλκής. Δηλαδή τι είσαι, Ποντιοκύπριος. Ποντιοθρακιοκύπριος. Τα έχουμε πει αυτά. Το Μελάθιο Κιλκής. Το παιδί εδώ πέρα. Αν το ρωτήσω, λέγεται Κύπριο. Ο Γιώργος Παπανδρέος στο Sky. Πότε. Γίναμε. Πότε. Αντίστροφη μέτρηση, θα σχολιάσει τις εκλογές. Τέταρτο αύριο, μετά από εδώ δηλαδή. Γίναμε, άστο. Έχουμε κάτσει και έχουμε δει. Γαπ. Ρε εσύ, Survivor μέχρι πότε έχει. Φτάνει, όντως έχει κουράσει λίγο. Ρε εσύ. Πότε, μετά τα Χριστούγεννα ξεκίνησε. Δεν τελειώνει ποτέ αυτό. Νομίζω αρχές Ιουλίου. Τελειώνει. Έλα Χριστέ και Παναγία. Έξι μήνες δηλαδή. Ναι, ναι. Ρε τόσο κρατάει αφού. Να Παναγία μου. Το βλέπει κανένας. Εδώ έχει Power of Love ακόμα, ρε. Αλήθεια. Ναι. Εμφανίστηκε η Μαρία. Κουτσάρβα. Μπακοδήμου εκεί πέρα σήμερα. Μπεκατόρ θα έλεγα. Με ένα φόρεμα που είχε πάνω της, την Παναγία. Το είδες. Κάπου το πήρε το μάτι μου σε ένα. Εγώ σέβομαι, Μαρία Βακοδήμου. Δεν λέω σέβομαι. Εντάξει, απόλυτα. Ας φοράει ό,τι θέλει, δεν με ενδιαφέρει. Ναι. Όχι, να φοράει πράγματα που να. Το περιεχόμενο είναι το σημασία, έτσι. Ναι. Το περιεχόμενο. Ναι. Η ψυχή, έτσι, μην πάει το μυαλό σου πουθενά. Από νερά τώρα. Έχει κάνει 6 μήνες για την Κωνσταντινούπολη τώρα με τα Power of Love και δεν συμμαζεύεται. Τέλος πάντων.
Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, Νίκο, για πες. Τι έχουμε, Νίκο, πες μου, Νίκο. Είναι σήμερα ο Γιώργος Καραμάνος, είναι το πρόσωπο της ημέρας. Στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Γενικότερα, παίζει πολύ. Παίζει μπάλα ο Γιώργος Καραμάνος. Αλλά όπως βλέπεις κείμενα για το τι κάνει και τι ασχολείται, δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις τους βγάζουμε εμείς οι δημοσιογράφοι στη φόρα και τους σκανάρουμε πάνω μέχρι κάτω. Κάνει αυτό, αυτό, έκανε αυτό, γεννήθηκε, σπούδασε, πήρε μπάτσελορ, μεταπτυχιακό, lower. Το όλο θέμα έφτασε στα αυτιά μου πριν κάνα μήνα, να σου πω την αλήθεια. Ρεπόρτερ έχω εδώ, έτσι δεν έχω κανένα αστείο. Ναι. Ναι, κασπάρμα λίγο νερό. Αλλά ρε παιδί μου φαινόταν, ξέρεις, μου έφτασε στα αυτιά μου, δεν το έδωσα πολύ σημασία, το ασχολήθηκα λίγο παραπάνω μετά. Και το λέω για να καταλάβουμε την κατάσταση. Δεν έχω βρει ούτε έναν ο οποίος να μου είπε κάτι για τον Γιώργο Καραμάνο. Και λέω ότι δεν βρήκα κάτι, ότι όχι δεν μου είπε κάτι κακό ή κάτι καλό, δεν μου είπε κάτι. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε εμείς που ασχολούμαστε με το ρεπορτάζ, έτσι, ο καθένας έχει τις πηγές, τέλος πάντων, άλλες καλές, άλλες κακές, τέλος πάντων. Αλλά γενικότερα όταν προκύπτει κάτι καινούριο, γίνονται εκτός από το γκουγκλάρισμα που νομίζω ότι γίνεται μόνο, γίνονται και διάφορα τηλεφωνήματα. Δεν έχει βρεθεί ούτε ένας ο οποίος να μου πει: έχω ένα γνωστό μου που μου είπε αυτό. Καλό ή κακό αυτό. Όπως το πάρει ο καθένας. Ναι. Για πολλούς είναι κακό. Εγώ δεν θα σου πω ότι είναι καλό, αλλά δεν ξέρω αν είναι και κακό. Ναι. Όπως δεν ξέρω αν είναι καλό, δεν ξέρω αν είναι και κακό. Τέλος πάντων, αυτός ο άνθρωπος έχει εκφράσει το ενδιαφέρον του εδώ και αυτό περίπου ένα μήνα, αλλά είναι σε φάση τελικών συζητήσεων πλέον. Για να μην χαλάσουμε και κόσμο που τόσο πολύ ένιωσε εκτεθειμένο σήμερα, δεν έχει αναλάβει την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Ναι, ένιωσε τόσο πολύ, ρε παιδί μου, προσβεβλημένος από αυτό το πράγμα. Χοντρό. Ναι. Δεν την έχει αναλάβει, παιδιά, ναι, δεν την έχει αναλάβει. Αλλά επειδή δεν την έχει αναλάβει, έχει αποφασίσει τον επόμενο προπονητή, που εκτός συγκλονιστικού προπονητή του θα είναι ο Βασίλης Φραγκιάς. Αλλά δεν την έχει αναλάβει, αφού έτσι θέλετε, έτσι θα λέμε. Δεν την έχει αναλάβει. Εντάξει. Και δεν θα την τρέξει αυτός. Σύμφωνα με όσα θέλετε να λέμε. Εντάξει. Ότι δεν είναι τελικό. Δηλαδή σήμερα δεν έγινε κουβέντα για το τι χρήματα είναι να μπουν, το τι θέλει να κάνει στο αγωνιστικό. Η ανακοίνωση που έβγαλε η ΚΑΕ και μετά ο ΑΣ είναι πράγματα που δεν γίνανε μάλλον. Εντάξει. Και αν θέλετε να λέμε ότι δεν έχει αναλάβει, δεν έχει αναλάβει. Χαλάσω εγώ καρδιές. Με κανέναν. Έτσι. Γιατί το θέμα μας σήμερα είναι αυτό. Γιατί να γράφετε ότι είναι νέα εποχή. Δεν είναι. Okay. Εντάξει. Πολύ ωραία. Δεν είναι, αλλά δεν συνεχίζω από Θεοδόρου. Έτσι. Και αναμένεται να λάβει ο Φραγκιάς. Και μαζί με τον Φραγκιά θα ξεκινήσουν προφανώς και κινήσει για την επόμενη σεζόν. Αλλά δεν έχει αναλάβει. Ο Φραγκιάς που ήταν την προηγούμενη χρονιά. Έκανε ένα διπλό πέρασμα από τον Πανιόνιο. Μάλιστα. Ο Φραγκιάς στις καλές του χρονιές ήταν οι καλές του χρονιές του Κολοσσού Ρόδου. Τα καλά χρόνια του Κολοσσού Ρόδου. Να κάνω μια ερώτηση. Δεν ξέρω αν έχει. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Το κάνουμε Q&A που για μένα νομίζω είναι και πιο εύκολο και για τον Ερωτα απαντήσει κουκουρούκου δηλαδή. Ναι. Ναι. Όχι, για μένα είναι πιο εύκολο να απαντήσει και ο δημοσιογράφος και να πει το πράγμα το Q&A. Βεβαίως. Ακόμα και όταν έχει ένα συνάδελφο λοιπόν, απέναντί του. Πάμε, λοιπόν. Έχει καθοριστεί budget για του χρόνου. Όχι. Okay. Έχει να διαχειριστεί πέραν του επόμενου του budget της χρονιάς και τα χρέη. Θα έχει δύο ομάδες του χρόνου. Να μην πω 2,5 να πληρώνει. Να πληρώνει και τα περσινά δηλαδή. Ναι, και κάποια από πέρσινα. Να βάλω μια 500 εγώ περσινά ή προπέρσινα. Κάπου εκεί. Να τα αφήσω, το αφήνω. 500. Εντελώς μπακάλικα τώρα έτσι. Μπακάλικα, ναι, γιατί δεν μπορούμε. Ναι. Τώρα δεν είμαστε μεσολογιστήριο της ΚΑΕΠΑ. Okay. Ναι. Δεν θα θέλει και μια 800 budget του χρόνου. Εδώ τώρα είναι ένα θέμα. Γιατί. Ναι, να σου πω γιατί. Γιατί ο Παπαθεοδόρου για να έμενε ήθελε πρώτα απ' όλα τη διευθέτηση και την αποπληρωμή των περσινών. Ένα νέο συμβόλαιο το οποίο να είναι λίγο παραπάνω από αυτά που ήταν να πάρει από τον ΠΑΟΚ στα αυτά τα δύο χρόνια. Στα επίπεδα της ΑΕΚ δηλαδή ένα συμβόλαιο. Και ένα δύσκολο θα έβει στον ΠΑΟΚ. Όχι. Όχι. Δεν θα πάρει από την ΑΕΚ τίποτα άλλα λεφτά. Πώς θα πάρει. Νομίζω ότι κάπου στα 100-150 είναι. Δεν ξέρω ακριβώς το ποσό. Ναι. Έτσι. Πώς το λένε. Και ένα budget όπως το περσινό. Ωραία. Τώρα εδώ κοίταξε να δεις. Περίπου στα 800-850. Άρα θέλει για 1,5. Το budget όπως το περσινό ναι. Είναι minimum budget μιας ομάδας η οποία παίζει Ευρώπη και Ελλάδα και έχει κάποιους συγκεκριμένους στόχους. Τώρα οι στόχοι στην Ελλάδα είναι συγκεκριμένοι. Έτσι, αν μπορείς να πας προς το κύπελο, να βγεις τρίτος και στην Ευρώπη να πας όσο το δυνατόν πιο μακριά γίνεται. Το budget αυτό για μένα είναι minimum, ξαναλέω. Άρα θέλει 1,5 λοιπόν. Μπακαλίσκα, 1,5 χαρτί. Τώρα έρχεται λοιπόν. Εδώ κάποιος άνθρωπος να αναλάβει, που σύμφωνα με πολλούς δεν έχει έρθει να αναλάβει, έχει έρθει εδώ για να μας πει μια καλησπέρα και να φύγει. Εντάξει, και δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα και δεν έπρεπε να ανακοινωθεί, έτσι για να μην χαλάω και καρδιές.
Και ο συγκεκριμένος, έχοντας ενημερωθεί προφορικά αρχικά και με έγγραφα στην πορεία για το χρέος το οποίο υπάρχει, ο συγκεκριμένος θεωρεί ότι δεν μπορεί να καλύψει τα θέλη του Παπαθεοδόρου και προχωράει με το φραγκιά. Σωστό, λάθος, δεν το ξέρω, θα φανεί στην πορεία. Αν το δούμε επικοινωνιακά, λάθος. Ναι. Έτσι. Επικοινωνιακά μόνο, ουσιαστικά θα δούμε τι και πώς. Και για μένα το πιο σημαντικό, γιατί εγώ θέλω να το πάω βήμα-βήμα, δεν μπορώ να κοιτάω ότι θα γίνει την επόμενη σεζόν και θα αναλάβει με αιρετή διοίκηση. Δεν ξέρω αν θα κάνει διοίκηση πρωτοδικείου με 3 δικά του άτομα και 2 του ΠΑΟΚ και ό,τι υπογράφεται θα πρέπει να υπογράφει τουλάχιστον και ένας από τους 2 του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω μέσα στη διοίκηση θα είναι ο Μπάνε Πρέλεβιτς. Εγώ θέλω να το πηγαίνω βήμα-βήμα, γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο τον οποίο δεν τον ξέρουμε. Έτσι. Για μένα το επόμενο του βήμα είναι πάρα πολύ απλό και αρχίζει να δει, αν γίνει, μπορούμε να καταλάβουμε και προθέσεις. Το επόμενο βήμα είναι, έλα εδώ Παπαδόπουλε που έχεις τον τάδε, τον τάδε και τον τάδε, τι χρωστάμε σε αυτούς, από τα χαρτιά βλέπω ότι χρωστάμε συνολικά 5.000. Πολύ ωραία. Έλα εδώ να βάλουμε μια υπογραφή στον κανονισμό, πάρε 10, θα πάρεις άλλα 15 30 Οκτωβρίου, θα πάρεις άλλα 15 30 Δεκεμβρίου. Αν αυτά τα πράγματα τηρηθούν, σημαίνει ότι ξεκινάς καλά. Ωραία. Τώρα, από εκεί πέρα τι ομάδα θα κάνεις, άλλη κουβέντα κι αυτή. Έτσι. Από όσο ξέρω, δίπλα του είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εμπλοκή με τον μπάσκετ. Πιθανολογώ ότι αυτός είναι κιόλας που τον όθησε προς αυτή την πορεία. Γνωστός. Όχι, όχι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος παλιότερα δούλευε και ως βοηθός προπονητή. Νομίζω ότι έχει δουλέψει με τον Τίνο Καλαμπάκο κάποια στιγμή παλιά στο παρελθόν, αλλά τελευταία χρόνια είναι δίπλα στον κύριο Καραμάνο. Εντάξει. Ναι. Προφανώς ο άνθρωπος αυτός είναι που όχι έχει επιλέξει, αλλά τέλος πάντων έχει οδηγήσει στην επιλογή φραγκιά, που από όσο ξέρω έχει και μια προσωπική σχέση μαζί με τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Και προφανώς αυτός που τον καθοδηγεί, να το πω έτσι. Okay, δεν το ξέρουμε. Για μένα είναι σημαντικό. Δεν το βλέπω να γίνεται αύριο, παρότι υπήρχε μια τέτοια σκέψη, παύλα, ιδέα. Παρουσίασες. Συνέντευξη τύπου. Συζήτησης, παύλα. Ναι. Φαντάζομαι ότι θα γίνει αυτό όμως. Δεν είναι να γίνει αύριο τελικά. Ναι. Δεν ξέρω αν θα γίνει στο μέλλον. Πιθανολογώ ότι αύριο θα έχουμε μια δήλωσή του. Που θα έχει να κάνει, ξέρεις, με τέτοια κατάσταση. Πρέπει να τοποθετηθεί, δεν γίνεται. Κάτι πρέπει να πει. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα αν θα είναι με τη μορφή συνέντευξη τύπου ή αν θα είναι με μια γραπτοποθεσία. Εγώ ναι, το προτιμούσα press conference. Ναι, σε κάθε περίπτωση. Κοίταξε. Ναι, press conference καταρχάς για να γίνει πρέπει να είναι κάτι, έτσι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όντως. Θα κοιτάξουμε το τυπικό ή την ουσία, γιατί στην ουσία είναι κάτι. Ρε φίλε, περίμενε. Το λίγο. Τυπικό όμως δεν είναι κάτι ακόμα. Περίμενε λίγο, ρε φίλε. Ναι. Για να γίνει κάποιος. Για να κάνει συνέντευξη τύπου πρέπει να κάνει συνέντευξη τύπου ως κάτι. Ναι. Αυτή τη στιγμή μιλάμε δεν είναι κάτι. Μαγα, Νίκο, εποχή τυπικά. Τυπικά, ναι. Ουσιαστικά. Ναι. Ουσιαστικά δεν είναι. Ουσιαστικά είναι αυτό το τρέχει το μαγαζί. Ωραία. Άρα θα μπορεί να τρέχει κάνει το μαγαζί όπως όλα δείχνουν. Έτσι. Άρα πρέπει να κάνει μια συνέντευξη. Πιθανολογώ ότι κάτι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Μόλις πέσουν υπογραφές. Σου λέω ότι δεν είναι να γίνει. Ήταν μια σκέψη για αύριο. Διοίκηση πρωτοδικείου ή όχι. Ναι, σε πρώτη φάση ναι. Ποιος θα είναι πρόεδρος. Προφανώς ένας δικός του. Όχι ο Μπάνε. Δεν ξέρω αν θα είναι και ο ίδιος. Από όσο ξέρω, από πλευράς Κατσαρή και στις δύο συναντήσεις έχει εκφραστεί η διάθεση να υπάρχουν 2 άτομα στο ΔΣ και υπάρχει διάθεση από πλευράς Κατσαρή να είναι ο Μπάνε. Ο Μπάνε δεν ξέρω κατά πόσο το θέλει αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση. Κουράστηκε λίγο ενδεχομένως ο άνθρωπος. Ναι. Όχι, λίγο, πολύ. Πολύ, ναι, πολύ. Αλήθεια, πολύ. Απλά μην ξεχνάμε ότι είχε αναφέρει ότι σε περίπτωση που χρειαστεί να υπάρχει μεταβατικό στάδιο, εμείς εδώ είμαστε. Αυτό είναι μεταβατικό στάδιο. Εγώ στο λέω την παρουσία του Μπάνε με τη λογική ότι τώρα που πάει να δημιουργηθεί ένα άλλο περιβάλλον, μπορεί να μην δημιουργηθεί. Αλλά τώρα που πάει να βελτιωθεί λίγο η κατάσταση, η δικιά του γνώμη μπασκετικά πάντα μιλάμε, μετράει. Όπως για μένα αυτό που ήθελα να πω νωρίτερα που μιλούσες, είναι το ότι έχει έναν άνθρωπο που δεν ξέρω ποιος είναι αυτός που είναι δίπλα του, που νιώθει από μπάσκετ, είναι επίσης θετικό. Γιατί θα φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Εντάξει, όχι πολύ μακρινό, πολύ κοντινό. Του Άρη, όπου Γουλιέλμος την περσινή σεζόν δίπλα του, δεν είχε κάποιον δίπλα του μπασκετικό για να του πει 2-3 πράγματα. Okay, υπήρχε ο Χάρης Παπαγεωργίου. Αλλά είναι μια άλλη φάση ο Χάρης Παπαγεωργίου. Να έχεις κάποιον που να νιώθει, όπως είχε ο Αρβανίτης τότε στη δικιά του περίοδο με τα μπάν και τα δύσκολα χρόνια που ήταν στην προεδρία της ομάδας. Ο Γουλιέλμος δεν είχε. Και άφησε, κακώς όπως αποδείχθηκε βέβαια, εντάξει, εγκληματικά, την ομάδα να τη χαιρέσει αποκλειστικά Βαγγέλης Αγγέλου.
Ναι. Δεν θέλει μία ματιά, θέλει δύο-τρεις μπασκετικές. Να ακούγονται διαφορετικές απόψεις, να γίνεται λίγο brainstorming. Βγαίνει κάτι από αυτά. Δεν το λέω για πλάκα. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν διαφωνείς. Κοίταξε, ρε φίλε. Τώρα στην το ότι κάποιος βάζει λεφτά δεν σημαίνει ότι ξέρει αυτό. Θέλω. Καταρχάς, για μένα πρέπει να. Το έλεγα και το μεσημέρι. Άλλο αυτός βάζει λεφτά, άλλο αυτός που κάνει ομάδα. Για μένα το θέμα πλέον είναι ότι ναι, μεν να έχεις ιδιοκτήτη. Το να βάζει λεφτά, δηλαδή να έχει, ξέρω εγώ, το μαγαζί να θέλει το χρόνο για να βγει, ξέρω εγώ, ένα εκατομμύριο και να μπαίνει από το 1 εκατομμύριο το 800 από τη τσέπη του ιδιοκτήτη, δεν είναι λύση. Όχι. Ωραία. Σου ξαναλέω, επειδή οι πληροφορίες που φτάνουν είναι πολύ λίγες, έτσι, και γι' αυτό βλέπεις και μια επιφυλακτικότητα, και είναι φυσιολογικό να υπάρχει επιφυλακτικότητα, αλλά είναι άλλο το επιφυλακτικότητα και άλλο το ότι τι έρχεται να κάνει αυτό εδώ πέρα και. Δεν ξέρουμε. Ειλικρινά δεν ξέρουμε. Ναι. Έτσι, και εγώ το λέω γιατί πραγματικά δεν έχω βρει έναν άνθρωπο που πει τον ξέρει ο Τάδε και μου είπε αυτό, αυτό και αυτό. Που ξέρεις και εσύ μέσα από το ρεπορτάζ, πολλές φορές έτσι, κάποιες φορές βγαίνει έτσι για κάποιον που δεν έχει εικόνα, ρε παιδί μου. Ναι. Εντάξει. Άρα εσύ αυτό, ναι, κάτσε, περίμενε να τον ξέρει ο Τάδε. Τέλος πάντων. Εγώ δεν σου λέω ότι είναι ούτε θετικό ούτε καλό. Ούτε κακό. Απλά περιμένουμε να δούμε. Έτσι. Και σου λέω τώρα αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουν φτάσει σε μένα. Έτσι, και τις μεταφέρω και με επιφύλαξη. Εντάξει. Για μένα το πιο σημαντικό είναι, έτσι, επειδή ο ΠΑΟΚ όντως εδώ και καιρό δεν λειτουργεί η ΚΑΕ, το μαγαζί είναι παρατημένο. Υπολειτουργεί. Δεν υπολειτουργεί, ούτε είναι κάτω από το υπολειτουργεί. Εντάξει. Και είναι σε ένα σημείο στο οποίο πρέπει να πάρει αδειοδότηση, κάτι το οποίο, εντάξει, δεν είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει να τρέξει διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με οφειλές. Λίκα, εφορία και όλα αυτά. Ναι. Ωραία. Και το πιο σημαντικό όλων για την πιάτσα και την αγορά την μπασκετική είναι το κομμάτι των οφειλών, των παλαιών οφειλών, να αρχίσει να διευθετείται. Εγώ δεν σου λέω, μακάρι ο άνθρωπος να μπορεί να πάρει τον Παπαδόπουλο και τον πέρα τον Παπαδόπουλο, τι χρωστάμε 100 πάρτα. Έλα τον Μεσκοβίτη, τι χρωστάμε 50 πάρτα. Εντάξει. Καλό θα ήταν να γίνει αυτό. Δεν θα γίνει μάλλον έτσι. Πάρε 50 τώρα. Έτσι. Το θέμα είναι να γίνουν διακανονισμοί οι οποίοι θα αρχίσουν να τρέχουν. Για μένα αυτό είναι το επόμενο βήμα. Και να ξεκινήσει σιγά σιγά και η ομάδα τη επόμενη σεζόν. Και να ανταποκριθεί στου διακανονισμού. Και από τη στιγμή. Ναι, αυτό λέω. Ναι. Όταν λέω να γίνουν διακανονισμοί, είναι να πληρώνονται κιόλα. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Φτάσαμε σημείο να μην θεωρείται αυτονόητο. Ναι. Ωραία. Και από εκεί και πέρα, αυτό που λες και εσύ, το να ακούσει ο κόσμος και να δώσει κάποιες απαντήσεις ο ίδιος, είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Γιατί ένα στοίχημα για τον Καραμάνο, συγγνώμη που σε διακόπτω πάλι. Που δε, φαντάζομαι ότι και θα το κάθε Καραμάνο. Ναι, και τον κάθε Καραμάνο που φαντάζομαι θα το δει και θα τον απασχολήσει και πρέπει να τον απασχολήσει, είναι να βρει έναν τρόπο να φέρει και τον κόσμο πίσω στο γήπεδο. Ναι. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να το κάνει. Για μένα θέλει χρόνο. Έτσι όπως είναι πλέον η φάση μπάσκετ πάω κόσμο. Κοίταξε, εκτός από αυτό, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Το να πα την πρώτη χρονιά, επειδή υπάρχουν οφειλές, ξέρω εγώ από τα περσινά, και επειδή θα πληρώνει δύο ομάδες, εφόσον προχωρήσει και εφόσον πληρώνει. Έτσι, εμένα μου φαίνεται φυσιολογικό να πας την πρώτη χρονιά πιο σφιχτά. Δεκτών. Αυτό όμως δεν θα το επικοινωνήσω εγώ. Αυτό θα το επικοινωνήσω ο ίδιος. Δεν θα βγάζει δημοσιογράφο πάντω φίδι την τρύπα. Ακριβώς. Θα πρέπει να το και επίσης και για να το επικοινωνήσω κι εγώ, ναι, θα πρέπει κάπως να έχω ένα πάτημα. Έτσι. Να έχω μια ενημέρωση. Έτσι. Εντάξει. Έτσι, έτσι. Τέλος πάντων. Σου λέω, είναι φυσιολογικό να υπάρχει επιφυλακτικότητα ή να αφήσω να υπάρχει ξυνήλα. Και μουτράκια που ξυνίζουν. Πολλές μουτράκια και ξυνήλα από ποιες πλευρές. Ξέρουν αυτοί. Έτσι. Ουλή. Το να υπάρχει φυλακτικότητα για έναν άνθρωπο που δεν τον ξέρουμε, που δεν μαζεύουμε πληροφορίες για αυτόν. Έτσι. Ουλή. Μου φαίνεται φυσιολογικό. Το να υπάρχει ξυνήλα. Ωραία. Και να καθόμαστε να ψάχνουμε ποια είναι η διαφορά της ανακοίνωσης της ΚΑΕ με τον ΑΣΥΓΜΑ και γιατί έγινε εκείνο. Και... Έλεος. Έλεος. Και αν κάποιος επίσης πιστεύει ότι η λύση είναι. Μου το συγχύσατε. Ναι. Τα είχα ξεχάσει πριν, τώρα τα ξαναθυμήθηκα. Ναι. Αν κάποιος πιστεύει ότι η λύση για τον πασχετικό ΠΑΟΚ είναι να μην προχωρήσει το θέμα Καραμάνου, να μην προχωρήσει πολύ ωραία, και να γίνει συνάντηση παραγόντων, ωραία, και επιφανών ΠΑΟΞΙΔΟΝ και υπό την ομπρέλα του Ιβάν Σαββίδη να ξεκινήσει μια προσπάθεια για την επόμενη σεζόν, καλή συνέχεια να ευχηθώ και μακάρι να βρεθεί άκρη. Έτσι. Εγώ σαν ουδέτερος. Που εγώ δεν σου λέω ότι η περίπτωση Καραμάνου είναι η λύση σε όλα τα προβλήματα. Όχι, φίλε, δεν υπάρχει τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή. Αυτό γιατί και ο Σαββίδης που φαντάζομαι, επειδή τον αναφέρω ο Νίκος, τον αναφέρανε κάποιοι άλλοι. Εντάξει, άμα για μένα που είμαι ουδέτερος και το βλέπω απ' έξω. Εντάξει. Αν ήταν να μπει, θα είχε μπει. Όχι, όχι. Η κουβέντα αυτή δεν έχει να κάνει δεν με τον. Δεν μπαίνει τελείως. Δεν έχει να κάνει με τον να μπει εδώ. Έχει να κάνει με το ότι να λειτουργεί πάλι. Όχι. Στη λογική ότι είμαι όχι ο προστάτης από πάνω και δεν γίνεται, όλοι δεν γίνεται να πάμε έτσι. Ωραία. Ο ΠΑΟΚ έτσι πήγε αυτά τα χρόνια.
Και έφτασε εδώ που έφτασε. Δεν φταίει ο Σαββίδης προφανώς. Μην παρεξηγηθείτε, γιατί περιμένετε όλοι να πιάσετε την τρίχα για την κάντε ρητιά. Έτσι. Όσοι ασχολείστε τέλος πάντων. Ή όσοι ασχολείστε περιστασιακά με το τμήμα. Συμφανίζεστε μια στο τόσο. Έτσι. Αλλά έφτασε εδώ που έφτασε. Ο ΠΑΟΚ θέλει διοκτήτη. Θα είναι δυνατός. Μακάρι να είναι δυνατός. Δεν θα είναι. Να βρεθεί μια λύση. Απλά στην προκειμένη στιγμή δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και αν κάποιος θεωρεί ότι αν δεν προχωρήσει αυτό το θέμα, γιατί είπαμε είναι τυπικό, αλλά το τυπικό πολλές φορές στις καταστάσεις δεν είναι τόσο απλό όσο νομίζουμε. Αν κάποιος πιστεύει ότι να γίνει συνάντηση παραγόντων για να βρεθούν χρήματα και να ξεκινήσει να τρέχει το μαγαζί, καλή λευτεριά να ευχηθώ, να πάνε όλα καλά και τα λέμε σε λίγο καιρό. Εντάξει. Και κάπως έτσι ήρθε. Ενήθεια, αυτή με βρίσκει πάλι μόνο. Βασίλη, να μεθάω να θυμώ. Ήρθε ο διευθυντής μας. Μόλις μπήκε. Ωραία, μόλις μπήκε ο διευθυντής. Άρα και εμείς σιγά σιγά σαν επαγγελματίες. Ο κύριος Καραμάνος, όπως ξέρω, θα είναι εδώ μέχρι αύριο. Ωραία. Σε πρώτη φάση. Για να υπογράψει τα χαρτιά. Όχι, φίλοι, τα χαρτιά δεν νομίζω να υπογραφούν αύριο. Δεν είναι. Γιατί έχει να κάνει με ερασιτέχνη, έχει να κάνει με το να γίνει Γενική Συνέλευση ΤΚΑΕ για να οριστεί νέα διοίκηση. Έχει διάφορα πράγματα. Πρωτοδικία μετά. Αλλά στην ουσία την τρέχει την ομάδα τώρα, αυτό είναι που κρατάμε. Όχι, μην το λες αυτό, φίλε, γιατί δημιουργείται πρόβλημα αυτό. Γιατί το λες. Δεν είναι. Δεν είναι. Είναι ο κύριος που έχει έρθει εδώ πέρα κάτι. Και κάνει βόλτες. Να σου πω κάτι. Από εκεί δηλαδή που μέχρι πριν λίγα 24 ώρα δεν υπήρχε τίποτα στον ΠΑΟΚ, έτσι. Ήταν κρανίου τόπος. Ναι. Ήρθε ένας άνθρωπος ανεπίσημα, τρέχει την ομάδα. Ρε, άσε, okay, θα ψάξεις και ποιος είναι αυτός. Ναι. Δεν μας νοιάζει. Θα σου πω κάτι. Από το πουθενά, από το τίποτα, έχει υπάρχει κάτι. Τι είναι αυτό το κάτι, θα φανεί. Όπως επειδή λέμε πολλές φορές για τον Γουλιέλμο, πέρυσι από το τίποτα εμφανίστηκε αυτός ο άνθρωπος. Γιατί δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Έβαλε τα λεφτά που έβαλε. Την κράτησε την ομάδα όρθια τη φετινή σεζόν. Έκανε και λάθη. Αλλά δεν υπήρχε κανένας άλλος. Όπως και τώρα δεν υπάρχει κανένας άλλος. Μετά θα κάνουμε επιτροπή. Θα κάνουμε το ένα. Όπως επίσης. Θα κάνουμε το άλλο. Δεν γίνεται δουλειά. Ναι, και επίσης. Με πορδές αυγά δεν βάφεις. Ο συγκεκριμένος. Έτσι. Ανέλαβε και ένα πράγμα το οποίο είναι πολύ δύσκολο να καλυφθεί. Γιατί δεν μιλάμε για μπαν 30 χιλιάρικα και 50 και 100. Μιλάμε για μπάντα τα οποία είναι 500-600 χιλιάρικα. Έτσι. Έτσι. Ποσό το οποίο είναι πολύ δύσκολο, φίλε, για τσέπη κάποιου που δεν είναι πολύ δυνατός οικονομικά. Τι να κάνουμε. Δεν υπήρχε όμως κάποιος άλλος. Ήρθε ο Γουλιέλμος. Οκ. Okay. Έβαλε τα λεφτά που έβαλε. Τα έβαλε. Άμα δεν ήταν ο Γουλιέλμος, σκεφτείτε μπορεί να ήταν ο Μπασκετικός Άρης τώρα. Για να βλέπουμε πάντα και τι γίνεται. Δεν σου λέω ότι ο άνθρωπος είναι η μοναδική λύση. Δεν σου λέω ότι δεν υπάρχει άλλη λύση αν προκύψει κάποιο θέμα. Αλλά κάτι χρειάζεται τώρα. Τώρα που εμφανίστηκε. Τώρα αυτό. Εγώ ξαναλέω ότι ναι, μεν δεν ξέρουμε πολλά πράγματα και το καταλαβαίνω. Ωραία, και είναι φυσιολογικό να υπάρχει επιφυλακτικότητα. Αλλά είναι άλλο η επιφυλακτικότητα και άλλο να είσαι τέρμα αρνητικός για κάτι το οποίο δεν ξέρεις. Γιατί όταν δεν ξέρεις, δεν ξέρεις και τι είναι. Μπορεί να είναι ο τύπος ο οποίος να έρθει για να χώσει τα χρήματα. Μπορεί. Τώρα που μιλάμε, μπορεί κάποιος να πει ότι όχι, θα το κάνει. Μπορεί να πει ότι ναι, θα το κάνει ή όχι. Όχι. Συμφωνώ. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε. Αυτό λέω. Ακόμα δεν τον είδαμε. Γιάννη, το βαφτίσαμε, κυρίες και κύριοι. Και κάπως έτσι κλείνουμε την απόψινή εκπομπή. Ευχαριστώντας τη στοίχημαν.gr που είναι μαζί μας. Πάρα πολύ. Εντάξει, μπείτε, παίξτε Copa America. Αν έχετε την εφαρμογή, όσοι δεν έχετε την εφαρμογή, κατεβάστε τώρα στο τάμπλετ το κινητό σας. Ακολουθεί η Ζούγκλα με τον Γιώργο Ζαγόρα. Εμείς θα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά από τις 10 με την εκπομπή της Τετάρτης. Έχοντας να συζητήσουμε για κλήρωση Άρη, για άφηξη Μπράουνι Ντέγε. Κουλουπού. Ευχαριστούμε και τον Βασίλη Καβαδία που ήταν βράχος κολόνα και στη σημερινή εκπομπή. Θα σας δούμε ξανά την ερχόμενη Τρίτη, Βασίλη. Θα σας δούμε και εσάς αύριο πάλι λίγο μετά τις 10. Αφού δεν έχεις αύριο μεθαύριο. Καλοκαίρι, φίλε, εποχή αδειών, μπορεί και να έρθει. Δεν έρχεται αύριο και μεθαύριο. Έχεις αύριο και μεθαύριο. Παρασκευή δεν έχουμε μπαλαντέρα, Βασίλη. Ακόμα. Γεια σας, καλό βράδυ.